Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Brew Show. Είμαι ο Τόσο Λοδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσος. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εποχή του χρόνου όπου κάνουμε τα review, τα αφιερώματα. Μιλάμε για τα καλύτερα. Θα μπορούσαμε και για τα χειρότερα, αλλά ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Ποτέ δεν έχουμε κάνει για πολύ σαπίλα, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μιλάμε όλο τον χρόνο για σαπίλες, είναι αλήθεια. Οπότε ας δώσουμε αυτή την ώρα για να μιλήσουμε για τα καλύτερα, να τα βάλουμε σε σειρά. Να τονίσουμε ότι είναι για τις, είναι απολύτως προσωπική άποψή μας. Εννοείται, δεν έχει να κάνει και με κριτήρια κριτικών κινηματογράφου ή αυτών που δίνουν τα Όσκαρα, στο πούμε έτσι. Όχι, έτσι όπως σε βλέπω δεν έχεις καμία απολύτως ιδιότητα γνώστη. Οπότε αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να τσεκάρουν. Όπως το λέω και κάθε φορά, οι κριτικές, βασικά να σου πω, το γυρίσω τελείως διαφορετικά. Ωραία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κριτική ταινιών. Τελείως. Όχι, υπάρχει. Περίμενε, θα σε να τελειώσω. Γιατί ένας γνώστης κινηματογράφου θα μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά και σωστά για διάφορα κομμάτια της ταινίας. Okay? Παρ' όλα αυτά, αυτό που εμένα με νοιάζει διαβάζοντας μια κριτική δεν είναι να διαβάσω τι έκανε καλά ο σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός, αλλά να δω αν θα μου αρέσει αυτή η ταινία. Οπότε είναι τέρμα προσωπικό γούστο. Οπότε περιμένω να δώσεις σωστή κριτική από αυτούς που έχουν τις ίδιες απόψεις μαζί μου. Πρόσεξε, είναι και τα δύο. Γιατί να. Είναι προσωπικό γούστο, αλλά αν το προσωπικό σου γούστο έχει μια ευρία, ένα εύρος τριών ετών, ας πούμε, παράδειγμα θέασης ταινιών που βγήκαν πριν τρία χρόνια μόνο, η καλύτερη ταινία που θα έχεις δει ever θα είναι κάποια που προφανώς και δεν θα είναι η καλύτερη ταινία που θα έχεις δει. Απλά τι θέλω να πω, δεν είσαι υποχρεωμένος να δεις κάτι που βγήκε πριν 40 χρόνια. Okay. Αλλά όλα από κάπου βασίζονται. Σταματάει το γεγονός ότι εγώ που έχω δει μόνο το Αιγαίο Σος και το Love Καρδίτσα πρέπει να διαβάσω κριτική? Για το Αιγαίο Σος και το Love Καρδίτσα δεν χρειάζεται αυτό καμία που... ναι, κριτική. Από αυτόν που έχει δει μόνο Αιγαίο Σος και Love Καρδίτσα και έτσι να ξέρω τι να πάω να δω για να περάσω καλά. Έτσι δεν είναι? Για ναι. Μένα, εγώ που βλέπω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που λες τώρα μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε στο σπίτι του και να γράφει. Ακριβώς καλό. Αυτό ακριβώς κάνουν όλοι. Καλό. Δεν κάνω ακριβώς. Περίμενε. Πέρασε καλά η ώρα. Ναι, αυτό σου λέω. Okay. Αυτοί κάνουν. Ναι. Πρόσεξε. Τελεία κριτική στην Ελλάδα. Όχι, δεν κάνουν αυτοί. Υπάρχουν άλλοι 4-5. Αυτή είναι σαν μπανούκλα. Και εμείς οι δυο αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε αυτό. Αυτό. Δεν κάνουμε αυτό. Κόσμο, αυτό κάνουμε. Ρε. Δεν κάνουμε καθόλου αυτό. Αυτό κάνουμε. Δεν θα γυρίσεις να πεις περνάει καλά η ώρα. Ναι, σωστά. Και περνάει ευχάριστα η ώρα. Mm-hmm. Θα δεις τι είναι αυτό που είδες, θα δεις τι σε άγγιξε, τι δεν σε άγγιξε. Θα εντοπίσεις κάποια σημεία. Ακριβώς. Με το παρελθόν. Ακριβώς. Με άλλες ταινίες, με άλλες τέχνικες, με άλλους σκηνοθέτες. Θα ξέρεις, θα θυμάσαι κάποια πραγματάκια για τον ένα για τον άλλο. Σίγουρα κάποιοι που το έχουν σπουδάσει σαν δημοσιογράφοι και έχουν ασχοληθεί με αυτό, ρε παιδί μου, και θα έχουν μια εμπειρία πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν σπουδάσει και το κινηματογράφο, οπότε θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία. Ίσως το βλέπουν πιο κρυόκολα, να σου το πω έτσι. Okay. Το βλέπουν πολύ τεχνικά δηλαδή και δεν ευχαριστούνται μια ταινία και να πούν ναι, αυτή ήταν πολύ γαμά ταινία, πήγε και καταευχαριστήθηκα. Ασχέτως αν έχει μειονεκτήματα τεχνικά, υποκριτικά, σεναριακά ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Αυτός που μπορεί να συνδυάσει και τα δύο και να σου πει και τη δικιά του άποψη γιατί αυτού του άρεσε, αλλά να καταλάβεις γιατί του άρεσε όμως. Mm-hmm. Να μην είσαι, ας πούμε, το pay. Ναι, όμως παρόλα αυτά, εγώ μπορεί να δω την κριτική του γνώστη που έχει αναλύσει το σινεμά και τα λοιπά. Σίγουρα, και να μην σου κάτσει καθόλου καλά η ταινία. Και να πάω εγώ εκεί και να πω τι μαλακίες λέει ο τύπος. Εννοείται. Γιατί
Κοίταξε. Πάντα. Πρόσεξε. Είναι όταν... τέρμα υποκειμενικό. Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν υπάρχουν όλοι αυτοί που βλέπουν αστεράκια. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε δεν μιλάς καθόλου για αυτούς. Δεν μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι κάποιον που το μόνο που τον νοιάζει είναι να δει αστέρια. Okay. Αν δεις μόνο αστέρια, δεν χρειάζεται να ασχοληθούν παραπέρα. Βάζει ο καθένας ό,τι αστέρι θέλει. Μάλιστα. Ο άλλος μπορεί να πει ότι μου άρεσε ταινία, αλλά βάζω 2 στα 5. Γιατί πάσχει σε κάποια πράγματα, ή γιατί ήθελε να δει κάτι άλλο, ή γιατί το οτιδήποτε. Και ο άλλος μπορεί να βάλει 5 στα 5 στην ίδια ταινία. Ήθελα να καταλήξω. Ή βλέπεις αστέρια. Αν δεν βλέπεις μόνο αστέρια και διαβάζεις, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι αυτός που διαβάζεις, τι διαβάζεις και τι είναι αυτός που τι σου λέει αυτός. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να πω στον κόσμο ότι οπότε... αν μας ακούς και πιστεύεις στην άποψή μας και έχουμε κάνει 2-3 προτάσεις και σε έχουν καλύψει, τότε τσέκαρε τα πάντα που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα τη δικιά μου και του Κώστα. Εσύ αν τώρα όχι... για παράδειγμα έχεις άποψη συγκεκριμένη, δεν λες πέρασα καλά. Ένα απλό σου πέρασα καλά, ναι, ρε, ναι. Το στοιχειοθετείς πάντα. Ναι, απλά άμα κάποιος δεν έχει τις ίδιες υπόψεις μαζί μου, πέρασε, δεν πέρασε καλά. Κοίταξε, άμα σε έχει ακούσει μια φορά, δύο φορές και πάει να, έχει πάει να δει ταινία ή να δει μια σειρά που έχεις προτείνει και δεν του κάτσε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, πάρα πει τα γούστα σας δεν ταιριάζουν. Δεν, και έτσι λειτουργεί η ταινιοκριτική. Γενικώς. Αλλιώς θα έπρεπε να τα αφήσουμε στους επαγγελματίες. Δεν το κάνουμε. Καλά, εννοείται, ρε παιδί μου. Τα blogs και τυπάδες που γράφουν ότι πέρασαν καλά. Πώς το λέει ακριβώς? Περνάει ευχάριστα η ώρα. Ευχάριστα, ναι, ακριβώς. Αντιγράφει όλο ακριβώς το κείμενο από ένα, από ένα αγγλικό review. Ούτε καν review. Μήνει, από ένα ακριβώς, σχόλιο. Ξέρω ακριβώς το site το οποίο τα παίρνει. Ναι. Screenrant. Και αντιγράφει όλο το κείμενο, δεν το έχει δει καν, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δει κάποιες ταινίες. Και απλά γράφει, περνάει ευχάριστα η ώρα. Περισσότερο το κάνει στα αφιερώματα. Φαίνεται ότι δεν ξέρει να γράφει όταν γράφει δικό του review. Δεν έχει μάθει ποτέ να γράφει. Ναι, ακριβώς. Στο λέω τώρα, επί. Δεν σημαίνει το θέμα. Τώρα βγάζουν κακέ φέντε. Δεν θα αναφέρουμε αυτόν τον συγκεκριμένο, ο οποίος με φιτιλιάζει γιατί. Με φιτιλιάζει, οκ. Αλλά θα αναφέρω το όνομα ενός site το οποίο το παίζει μεγάλο και τρανό και είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Ωραία. Το One το Man. Flix. Το One Man. Okay. Εντάξει. Κοντά είμαστε. Αντιγράφει ξεδιάντροπα το Ionine. Το site το οποίο εγώ διαβάζω. Στο, έχει και ποιητικό λόγο, γράφει ωραία. Άρα, γράφει κάτι ωραία πραγματάκι που τα διαβάζεις και λες πω τι γαμάτα γράφει αυτός. Mm. Ποιος είναι. Και είναι ανυπόγραφο. Ή όταν έχει ένα όνομα απλά. Ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα ότι τα αντιγράφουν λέξη προς λέξη. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Okay, δεν το κάνουν αυτό. Έχουν την ικανότητα να γράψουν το δικό τους κείμενο πάνω σε ακριβώς το ίδιο θέμα. Ωραία. Αλλά η φάση είναι αυτή. Κάθε μέρα όπως και εγώ, ξυπνάνε το πρωί, ανοίγουν το Ionine, το τσεκάρουν, βλέπουν τα 2-3 θέματα που έχει. Λένε, α, οκ. Okay. Παίρνουν την άποψη και το γράφουν το δικό τους τρόπο. Οκ. Okay. Okay. Και εμένα αυτό μου τη δίνει στο κομμάτι του, της, της γρηγοράδας. Ωραία, πόσο της γρήγορα ταχύτητας, ναι, κοπιάρουν το τέτοιο. Που σημαίνει ότι κάνουν λάθη. Okay. Έκανα λάθη, θα κάνω, θα ξέρω. Να σου θυμίσω, το είχαμε αναφέρει και πιο παλιά. Το story με τον Μωρικόνε που έγραξε τον Ταραντίνο. Ναι, βγήκαν, το έπανε μετά από ακριβώς, λίγο. Ακριβώς, ξέρεις γιατί μην τους προλάβει κανένας. Περιμένουν κανένα δευτερόλεπτο. Σιγά μην έβγαινε ο Μωρικόνε να γράψει τον Ταραντίνο, είσαι σοβαρή. Το ίδιο νομίζω έκανε και το Flix. Όλοι, οι πάντες. Όχι πάντες, το οποίο Flix είδα τώρα από ανταγωνιστή τους κριτικό, ας το πούμε. Εσύ δεν τον πας και πάρα πολύ. Επειδή έχει τουπέ και είναι λίγο. Αφού λέμε ονόματα, θα πει στον ανταγωνιστή. Ο ανταγωνιστή είναι το Φρυσίναμα. Ναι, είναι ο Φραγκούλης συγκεκριμένα. Και εντωμεταξύ βλέπω ένα πόστερ, παιδί μου, και γράφει, ξέρω εγώ, πώς γίνεται, λέει, στο site της ελληνικής εταιρείας κινηματογράφου, κάτι ξέρω εγώ. ΕΚΠ, κάτι ξέρω εγώ. Είναι ένα site, παιδί μου, είναι. Του κινηματογράφου, της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Ελλάδας. Είναι ο σύνδεσμος, σύλλογος ελληνικών δημιουργών ή κάτι τέτοιο. Ποστάρουν μόνο κείμενα από το Flix. Και λέει πώς γίνεται, λέει, σε αυτό το site που υποτίθεται αφορά
την Ένωση Ελλήνων Δημιουργών και μπλα μπλα, να αποστάρονται το 99,9% των κειμένων μόνο από ένα site. Δεν έγραφε πιο, οκ, okay, μπαίνει στο Facebook και βλέπει. Και έχω κάνει 15 χρόνια down, α πούμε, και έχει μόνο Flix. Όλη τη δύση του Flix. Όλο Flix, Flix, Flix. Οκ. Το οποίο εντάξει, ξέρει. Καλόκονα. Τρελόκονα. Καλόκονα. Τρελόκονα. Εννοείται, εντωμεταξύ στο Flix ξέρει, δεν απαντάνε ποτέ από κάτω. Άμα σχολιάσει, α πούμε, τι είναι αυτό που γράφετε, ρε παιδιά, εδώ είναι λάθο, γράφετε έτσι, ή τι πήπανε αυτοί που γράψατε, ή ξέρω εγώ τι είναι αυτό που λέτε, ποτέ δεν απαντάνε. Μάλιστα. Κανένα. Οκ. Okay. Θα κάνεις μια στο τόσο κανένα τέτοιο, αλλά ποτέ δεν απαντάνε. Είναι τόσο neutral και τόσο σε φάση μη θίξουμε κανέναν, θα χάσουμε τη χορήγηση. It's just business. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή εμείς δεν είμαστε business. Επειδή εμείς δεν είμαστε business και βασικά δεν μας ξέρει και κανένας, οπότε δεν πρόκειται να μας ακούσει. Εκτός από τις χιλιάδες που μας ακούτε σε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να σχολιάζουμε πιο γουστάρουμε. Λοιπόν, εγώ μπαίνουμε στο θέμα μας. Να μπούμε στο θέμα απλά. Κάποια τα έχω διαγράψει. Κάτσε, ποιο είναι το θέμα, θα πεις πρώτα για να πεις τι έχεις διαγράψει. Τα best of ταινιών και σειρών. Ωραία, εγώ θα κάνω το top 10 των σειρών. Ο Κώστας θα κάνει το top 10 των ταινιών για το 2018. Αν και θες, είπες... σ' αφήνω να αναφερθείς σε κάποιες ταινίες που δεν τις έχω εγώ στη λίστα. Ναι. Μπράβο. Αν θες, εγώ θα πάρω από μόνος μου το λόγο και θα αναφερθώ σε κάποιες σειρές που μου έκανε εντύπωση και μάλλον εσύ δεν τις έχεις στη λίστα. Απλά έχω κάποιες ταινίες που τις διέγραψα τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, έπρεπε να βρω 10. Okay. Okay. Έτσι έπρεπε να κάνεις. Εδώ είναι το σημείο όπου ο άχαρος ρόλος. Ναι, πρέπει να κόψεις ταινίες για να δηλαδή, πεις γιατί. Έχει γιατί. Πέσει τσεκούρ στο Deadpool το 2, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν θα ήταν. Είχα δει έναν. Έβλεπα πριν ένα top 10 για το 2018 από έναν YouTuber και έλεγε. Και συμφώνησα, λέει, ότι η πιο δύσκολη επιλογή είναι το 10. Γιατί πρέπει να εξηγήσεις όλα τα άλλα γιατί είναι καλύτερα και γιατί και στο μυαλό σου όλα τα άλλα γιατί ήταν χειρότερα. Η επιλογή είναι το 10, η πιο δύσκολη. Το Deadpool το 2 λοιπόν δεν μπήκε στο 10. Ο θάνατος του Στάλιν δεν μπήκε στο 10 και νομίζω ότι θα το μετανιώσω. Mm-hmm. Στο πέρασμα των ετών, γιατί ξέρω ότι θα την ξαναδώ την ταινία. Σπουλάς αυτή τη στιγμή. Θα σε σταματήσω. Θα σε σταματήσω. Γιατί το upgrade γιατί... δεν θα έμπαινε, απλά το έγραψα γιατί μ' άρεσε σαν ιδέα, αλλά δεν μου κάτσε. Το Σικάριο Dave the Soldado ήταν πολύ πολύ τίμιο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για δεκάδα. Τι σπουλάρε, τίποτα ρε φίλε. Το Ready λες... Player One, ok, δεν θα έμπαινε τις κελίες. Αυτά είναι, δεν έκοψα. Πάμε, δεν σου είπα ποια μπήκα. Την εκπομπή μας. Πάμε. Στο νούμερο, να το κάνουμε πρώτα ταινίες ή πρώτα σειρές. Πρώτα ταινίες. Πρώτα λοιπόν, ταινίες. Θα πούμε το 10 και το 9 μαζί, θα πω και εγώ και θα σχολιάσουμε, ok. Να. Στο νούμερο 10 σου και στο 9 σου. Α, όχι δεν το έκοψα. Λοιπόν, στο 10 έχω το Black Panther. Okay. Και στο 9 έχω το Σικάριο, Dave the Soldado. Μόλις ανέρεσε τον εαυτό σου. Ναι, ναι, γιατί, ξέρεις γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί... έχω μπερδευτεί για το περίεργο σφάλμα στο χωροχρόνο εκεί στο τέλος του 17, στις αρχές του 18. Που λες, okay, αυτή ναι. Που ανήκει η ταινία, σβήσε αυτό, βάλε εκείνο. Σβήσε αυτό, βάλε εκείνο. Μόλις πριν λίγο έπεισε την έζησε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τελικά δεν την έζησε, λοιπόν, και χαίρομαι τώρα. Στο νούμερο 10. Έχω το Big Mouth και στο νούμερο 9 έχω το Bojack Horseman και τα δύο Netflix Animation. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε. Για ποιο λόγο έβαλες το Black Panther και το Σικάριο σε αυτές τις θέσεις? Το Black Panther πιστεύω ότι ήταν από τις πιο σοβαρές δουλειές που έκανε η Marvel. Mm-hmm. Αν είχε να κάνει μόνο με το κομμάτι δράσης, δεν υπήρχε περίπτωση να πω ότι θα το βάζα. Ναι, η δράση του ήταν το μόνο κακό κομμάτι της ταινίας. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ήταν full CGI. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν ήταν δράση, ρε παιδί μου, ταινίας Marvel. Το Avengers, οκ, okay, είχε πολύ γαμάτι τέτοιο, πιο ωραία τέτοια σε φάση δράσης. Okay. Αλλά ήταν πολύ πουρές και χαοτικό για μένα, ας πούμε. Είχε πολύ ωραίες ερμηνείες, είχε κουστούμια, είχε τη μουσική, είχε. Κουλτούρα φάση, σου δείχνει δηλαδή πραγματάκια, δεν σου πετούσε απλά πάρε έναν υπερήρωα να έχεις, ξέρω εγώ. Έχτιζε καλό κακό, είχε καλή βάση και για τους δύο ήρωες. Καταλάβαινες και τον δυο τα σφάλματα και τα συν και τα πλην.
Αν και διαφωνώ εγώ σε κάποια, τα είχαμε συζητήσει τότε στο βιβλίο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι ωραία, ρε παιδί μου. Και ήταν το πιο, από τις πιο βατές και normal ταινίες Marvel, ας πούμε. Το normal το λέω ότι, οκ, okay, προφανώς και δεν μ' άρεσε περισσότερο από το Guardians of the Galaxy το πρώτο ή το Iron Man το πρώτο. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι πιο normal σαν ταινία. Να πεις ότι έχει αρχή, μέση, τέλος, είναι στρωμένη η αφήγησή της, είναι, και μπορεί να πάει και σε, άμα βάλουμε και τα Όσκαρ μέσα, γιατί τα βραβεία τι είναι, και εμείς βάζουμε βραβεία. Θέλω να σου πω ότι ναι, έχει κάτι να σου δώσει, ρε παιδί μου. Έχει, δηλαδή τα κοστούμια, οι χαρακτήρες που είχε μέσα, η μουσική που είχε μέσα, το πώς τα έχει τις συνδέσεις μέσα, τις φυλές που έδειχνε και πώς παρουσίαζε την κάθε φυλή, ρε παιδί μου. Όλα αυτά παίξαν τον ρόλο τους και μπήκε στη δεκάδα. Ωραία. Και το Σικάριο, το νούμερο 2, The Day of the Soldado. Άκρος υποτιμημένο σε σύγκριση με το πρώτο, γιατί το πρώτο είχε ένα lead cast τρομερό και σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή. Ντάνιελ Καλούγια και Emily Blunt και τους δύο που ήταν στο δεύτερο. Ναι, και σκηνοθεσία το πρώτο που ήταν πολύ Villeneuve, και μουσική από Johan Johansson, δηλαδή είχε τα πάντα για να είναι. Ακριβώς. Το δεύτερο δεν είχε αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή Johansson, Villeneuve, Emily Blunt και Καλούγια. Ο Καλούγια. Παρόλα αυτά ήταν στα ίδια επίπεδα άγριο, βρώμικο. Πολύ έξυπνα γυρίσανε την όλη φάση και δεν σου δείξαν απλά ένα cartel story με crime φάση και τα λοιπά μέσα. Πολύ δομημένη σαν παραγωγή, εντυπωσιακή σαν παραγωγή, σαν σκηνοθεσία από τον Ιταλό, τώρα δεν θυμάμαι, το Σολίμα νομίζω που έκανε, νομίζω το Σολίμα ήταν. Μουσική ήταν μία του Johansson, η οποία ανέλαβε και το κράτησε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ήταν από τις περιπέτειες που άνετα, ρε παιδί μου, την κρατάς και όταν γουστάρεις κάποια στιγμή την ξαναβλέπεις, δηλαδή σε κρατάει. Πρώτο με δεύτερο στα καπάκια, Σικάριο, και δεν λες ότι βλέπεις επανάληψη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ, εγώ, τι λες για αυτά τα δύο βασικά? Δεν έχω δει το Σικάριο ακόμα. Θα μπω να το δω από τη στιγμή που το έχεις τόσο ψηλά στη λίστα σου, γιατί είναι ψηλά, είναι μες στην δεκάδα. Ενώ το Black Panther θα το έβαζα πιο ψηλά. Θα το έβαζα εγώ, πιο ψηλά. Σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στην πεντάδα. Ναι. Θα έμπαινε γιατί είχε ένα μεγάλο κομμάτι της ταινία η οποία δεν ήταν καλό. Ακόμα και για τις Marvel τα κριτήρια δεν ήταν καλό. Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα από το κομμάτι της δράσης από ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι ελουροειδές, ρε φίλε. Ακόμα και στο Civil War ήταν, όποτε τον έβλεπε στις σκηνές δράσης στον Black Panther έλεγε, ρε φίλε, wow, θυμάσαι τη σκηνή. Ναι, ναι, έχει πολύ τύπος έκαιση. Θυμάσαι τη σκηνή που εμφανίζεται μπροστά στον Captain America και έχει μια σκηνή. Τι ωραία σκηνή στο Civil War αυτή. Και λες, φίλε, αυτό θέλω ακριβώς. Έτσι, να δείχνει... Αυτά δεν στα έδειξαν. Δεν τα έδειξαν. Οπότε έχει ένα μείον, μπαίνουμε στη δεκάδα πιο ψηλά, αλλά όχι τόσο χαμηλά όσο το βάλες εσύ. Κοίτα, εγώ μέχρι πέρυσι νομίζω δεν έβαζα πέρα από το πρώτο. Μερικά δεν τα έβαζα σαν τέτοιο, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον της πεντάδας. Για πιο πολύ για εξοικονόμηση τέτοιου τώρα, δηλαδή το, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Γιατί έτσι και αλλιώς θα φαίνεται σαν 10 ή 9. Οπότε μπαίνει τυπικά, θα μπορούσε να είναι και 8. Ναι, δεν okay. μπορούσε, ψέματα. Οκ, okay. Έκανες μια επιλογή. Για κάποιο λόγο θεωρείς τα υπόλοιπα καλύτερα. Ωραία. Πάμε στα δικά μου. Big Mouth στο νούμερο 10. Το Big Mouth είναι το Coming of Age animation του Netflix. Το οποίο είναι. Coming. Ακριβώς με you. Coming all over the place and the face. Είναι ένα εξαιρετικό animation στη δεύτερη του σεζόν. Το περίμενα πώς και πώς. Μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερο από την πρώτη σεζόν. Νομίζω ότι νιώσανε τόσο χαλαροί να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο δημιουργός είναι ο Nick Kroll, ο οποίος κάνει καμιά δεκαριά φωνές, και μαζί του είναι και ο John Maloney, ο οποίος είναι από τους καλύτερους κωμικούς stand-up που έχω εγώ στη λίστα μου, τέλος πάντων, ό,τι βγάζουν το τσεκάρο. Ο οποίος επίσης είναι γενικά καταπληκτικός στις φωνές.
κάνει διάφορες φωνές και στο Big Mouth. Κάνει επίσης, παίζει και στο Spider-Man το καινούργιο, το animation. Α, okay, κάνει ναι. τον Spider-Ham. Ham? Είναι γουρνάκι. Σοβαρά. Ναι, ρε φίλε. Και να πω ζαμπόλ, ξέρω. Και όμως. Είναι ό,τι πρέπει για να κάτσεις, να το ρουφήξεις, να γελάσεις και έτσι με κάφρικα αστεία για παιδιά στην εφηβεία τους που δεν έχουν τρίχες στα πουλιά τους, τους έρχεται η περίοδος, προσπαθούν να ρίξουν γκόμενα, τους κάθεται η χοντρή πλούσια και δεν γουστάρουν και προσπαθούν να τη χωρίσουν. Στερεότυπο. Και μαθαίνουν σιγά σιγά για STDs, κολλητικές αρρώστιες και τα λοιπά και τρελαίνονται. Είναι ό,τι πρέπει. Στο νούμερο 9 έβαλα τον Bojack Horseman, το οποίο έκανε μια δεύτερη μια πέμπτη σεζόν, η οποία ήταν επίσης εξαιρετική. Είχε ένα επεισόδιο το οποίο ήταν μονόλογος και μπορούμε να τα βάλουμε στα καλύτερα επεισόδια σειράς στην ιστορία, τόσο καλό. Οι χαρακτήρες έχουν προχωρήσει, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον τους δίνουμε την άδεια να μιλήσουν για σοβαρά θέματα. Να σου πω ότι είχε ένα ολόκληρο κομμάτι, μιλούσε για όλο το θέμα που έσκασε στην Αμερική περί σεξουαλικών παρενοχλήσεων και βία προς το γυναικό στο Hollywood. Ωραία. Και κανένας δεν το πιάσε τόσο να το βάλει σε μια σεζόν ολόκληρη ένα αυτό το θέμα, πλούσε τον Bojack. Και το έκανε και σωστά, κανείς δεν είπε τίποτα να πει, ξέρω εγώ, ότι κατάλαβες, να πούνε ότι δεν το έδωσε σωστά. Να το κριτικάρει δηλαδή. Τίποτα. Γιατί πολύ απλά το Bojack παίζει να είναι το μοναδικό κομμάτι media που μπορεί να το κάνει αυτό και να το κάνει σωστά όπως γουστάρει και να μην μιλήσει κανένας. Μάλιστα. Γιατί μιλάει κατεστραμμένος ανθρώπος. Δεν υπάρχει κανένας μέσα στον Bojack Horseman που να μην είναι κατεστραμμένος ψυχολογικά, συναισθηματικά κτλ. Και άμα το δεις, θα καταστραφείς κι εσύ. Τόσο απλό. Τόσο δεν το έχω δει ακόμα το Big Mouth, πρώτη σεζόν γαμάει. Δεύτερη θέλω να δω. Είναι τόσο καλή και είναι καλύτερη η δεύτερη. Ναι. Το Big Mouth πρώτη ήταν πολύ δυνατή. Θέλω να ακούσω το νούμερο 8 και το νούμερο 7 από το top 10 ταινίων σου. Λοιπόν, στο νούμερο 8 το Black Klansman. Okay. Και στο νούμερο 7 το Sorry to Bother You. Μάλιστα. Δύο full μαύρες ταινίες, Spike Lee και Butch Riley. Ο Spike Lee με βιογραφία, Butch Riley με την πρώτη του sci-fi. Με μουσική βιογραφία έχει ο Butch Riley. Καλά, ο Butch Riley είναι, ναι. Και ακτιβιστική τέτοιο γενικά δράση. Να πω ότι από το κανάλι στο YouTube Just Right βγήκε μέσα στην εβδομάδα μια ανάλυση του Sorry to Bother You, εκπληκτική. Να τσεκάρει που σου γουστάρει. Και εγώ έβαλα στο νούμερο 8 Westworld Season 2 και στο νούμερο 7 Cobra Kai. Λοιπόν, πάμε. Για πες. Και τα δύο έχουν να κάνουν με πολύ ωραία και σωστή αφήγηση και παράδοση, ρε παιδί μου, στο κοινό τους, ξέρω εγώ, σκηνικών καταστάσεων και γεγονότων που μπορείς να καταλάβεις τι και πώς είναι, ποιο είναι το λάθος, γιατί συμβαίνει, τι συμβαίνει. Δηλαδή το Black Klansman μέσα στο χαβαλέ του που είναι ωραίο σαν κομεντή. Okay, δεν είναι κωμωδία να πεθάνει στα γέλια, είναι κωμεντή για μένα δηλαδή. Έχει, οκ, okay, κωμωδία ναι, αλλά δεν θα γελάσεις, συνέχεια θα χαμογελάς. Αυτό που θα βλέπεις θα είναι κάτι σουρεάλ βασισμένο σε πραγματική ιστορία, αλλά σου δίνει, ρε παιδί μου, απλόχερα να καταλάβεις και από την μια πλευρά το χαζό του να είσαι ρατσιστής. Okay. Μπράβο. Το χαζό του να είσαι ρατσιστής, δηλαδή νομίζω ότι
Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πεις ότι πριν είναι ηλίθιο να είσαι ρατσιστής ή τέτοιο. Είναι χαζό, ρε παιδί μου. Είναι πολύ χαζό, ας πούμε. Ναι, στα όρια της αμοιβάδας. Ναι, οκ. Okay. Είναι στα όρια της αμοιβάδας. Είσαι εκεί που είσαι μονοκύτταρος, πολυκύτταρος, εκεί πέρα. Όχι, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί, ας πούμε, να είναι λίγο πιο πάνω σαν οργανισμό. Αλλά υπάρχει. Στο δίνει πολύ καλά αυτό και ήθελα σίγουρα λίγο να μου δείξει πιο πολύ από τον Γκουλ Τιπά, ας πούμε, με την αφάνατο μαλλί, λίγο πιο πολλά τη δικιά του φάση. Mm-hmm. Πιστεύω δεν μου τα έδειξε. Αλλά μ' άρεσε πολύ το πως έδειξε την ιστορία, η οποία είναι τέρμα σουρεάλ. Σου πετάει πολύ ωραία τα μηνύματα που πρέπει να σου δείξει μέχρι ένα σημείο χωρίς διδακτισμό. Μετά λίγο το παρατραβάει στο τέλος. Και γι' αυτό είναι στο νούμερο 8. Okay. Και συνολικά σαν παραγωγή του Spike Lee από την 25η ώρα, ας πούμε, εγώ έχω να δω τόσο καλή παραγωγή. Mm-hmm. Τόσο καλή ταινία. Δεν συγκρίνεται η μία με την άλλη. 25η ώρα θα ήταν στο νούμερο 1, ας πούμε, φέτος. Νομίζω ότι μιλάμε για μια επιστροφή του Spike Lee σε, ναι, σε καλά ακόμα τέτοια, και σε mainstream μονοπάτια στο κομμάτι της επιτυχίας, τέλος, ναι, πάντων. Αυτό που ακούτε από πίσω είναι ο Σάιλερ. Έχουμε σκύλο μέσα στο στούντιο που τρώει αυτή τη στιγμή. Που όταν μου ακούστηκε κανένα γάβγισμα, μην τρομάξετε. Στο 7 το Sorry to Bother You, μου το έχεις πει εσύ. Το Sorry to Bother You είναι η κοκακόλα στο κεφάλι. Είναι crazy ταινία. Είναι crazy ταινία. Το πρώτο μέρος είναι πολύ πολύ ωραίο όσον αφορά το πώς σου δείχνει το πώς ανελίσσεται ο άλλος σε μια δουλειά, αλλά πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια στους υπόλοιπους, απλά και γιατί αυτός ξεχωρίζει. Οι υπόλοιποι δεν ξεχωρίζουν, αν δεν ξεχωρίζει και αυτός, και αυτός θα ήταν στην ίδια φάση αντίδρασης. Και το δεύτερο μέρος είναι τέρμα σουρεάλ, αλλά απ' την άλλη όμως καταλαβαίνεις απόλυτα ακριβώς το σημείο που σπάει ο άλλος, ο παιδί μου, και αρχίζεις καταπίεση, σε έχουν μορφοποιήσει, τερατοποιήσει, να παράξεις περισσότερο, να τους δώσεις όσο δυνατόν περισσότερο κέρδος, και φτάνει στο σημείο, ρε παιδί μου, να κραγείς, ας πούμε, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα τέρας μέσα σου. Κάτσε, με μπέρδεψες, μιλάς για το discount market ή για το Sorry to Bother You. Για το Sorry to Bother You, αλλά κάπως έτσι είναι, ξέρω, δηλαδή κάπως έτσι είναι η φάση. Για ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δεν με χάλασε τόσο το δεύτερο μέρος που είπες εσύ ότι μπορεί να ξελίσει. Ότι μπορεί να ξελίσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δηλαδή το surreal της φάσης, ξέρω εγώ, το... No spoilers. Ναι, οκ, no spoilers. Αλλά δεν πρέπει να το πει, δηλαδή γίνεται ρομαλά. Είναι τόσο τρελό που no spoilers. Είναι απίστευτο τρελό, αλλά είναι πολύ ωραίο σε αυτό το μήνυμα που θέλω να σου δώσει, ρε φίλε, όσον αφορά την εργασία και τη συναδελφικότητα στον χώρο εργασίας και το πού μπορείς να φτάσεις όταν τρέχεις πίσω από τη μύτη αφεντικού, ξέρω, πίσω από τον κόλλο του αφεντικού. Θα σας ξαναστείλω για όσους έχουν δει το Sorry to Bother You να τσεκάνουν την ανάλυση στο του YouTuber Just Right, το οποίο είναι εκπληκτικό και μιλάει για το πως είναι κριτική το Sorry to Bother You και για το και για τον καπιταλισμό στο σημερινό της σημερινή της μορφή. Δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα μορφή. Έχει αλλάξει στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα σας πω τώρα, ότι πλέον, και δείχνει και ένα βιντεάκι που ο ίδιος ο Μπουτς Ράιλι το εξηγεί, ωραία, ότι ο νέος καπιταλισμός είναι ότι οι εταιρείες ήδη μας πείθουν ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός. Του τύπου, τι εννοείς, δεν είμαι εγώ εταιρεία και εσύ υπάλληλος ή πελάτης, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Okay, η προπαγάνδα έχει φτάσει. Ακριβώς. Ο νέος καπιταλισμός είναι ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός. Ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Αλλά και το πόσο ξεφεύγει από αυτό το μέρος, γιατί δεν είναι αυτό το κομμάτι όλη η ταινία, και ασχολείται πολύ με την με το black experience του μαύρου, ο οποίος για να πετύχει πρέπει να αφήσει όλο του το είναι στο Sorry to Bother You, πρέπει να αποκτήσει τη white voice, ωραία, πρέπει να μην είναι μαύρος για να πετύχει. Και μετά όλοι του ζητάνε να είναι στερεοτυπικός μαύρος.
άμα θυμάσαι από το πάρτι που του ζητάνε. Κάνε λίγο τον εαυτό σου. Κοίταξε. Αυτό στην ουσία, ένα δευτερόλεπτο να το τελειώσω, είναι ένα απλό άνθρωπο, ο οποίο είναι ανάμεσα σε δύο-τρεις ρόλους που του δίνει η κοινωνία με σκοπό να πετύχει αυτά που θέλει και στην τελική σπάει στο τέλος, όπως είπες και εσύ. Αυτά για το Sword and Battle. Απλά σε αυτό εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου στο θέμα του ότι από μαύρος έπρεπε να γίνει λευκός η φωνή του, γιατί το ίδιο μπορείς να συναντήσεις σε κάποιον που είναι χωριάτης και πρέπει να γίνει μέσα. Οκ, πρωτοβουσίας. Δηλαδή το πήρα πολύ πιο γενικευμένα, χωρίς να είναι ο τέτοιο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό του Butch Riley. Απ' την άλλη, στο Black Klansman ο άλλος έπρεπε η φωνή του να γίνει λευκός. Έχουμε και στις δύο ταινίες το ίδιο τέτοιο. Okay, ναι. Καταλαβαίνεις. Έχουμε και στις δύο ταινίες το ίδιο θέμα. Ναι, εντάξει, είναι τραγικό στο Black Klansman όπου θα μπορούσε απλά να μην είναι στο τηλέφωνο ο μαύρος γιατί μιλάει σαν ναι, μαύρος. Ναι, απλά. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για ποιτή. Για να είναι στο τηλέφωνο. Έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο γιατί θέλω να σου πει ότι όλοι οι λευκοί μπάτσι δεν θα καθόντουσαν να ασχοληθούν τόσο. Okay. Okay. Αυτό θα κάτσει να ασχοληθεί. Οπότε χρησιμοποιεί ό,τι μέσα υπάρχουν. Πολύ ωραία. Westworld Season 2. Μπέρδεψε πολλούς αυτή η σεζόν. Δεν μπορούσε να έχει το ίδιο plot twist. Όχι το plot twist, τους ίδιους μηχανισμούς για να σε μπερδέψει όπως η πρώτη σεζόν. Οπότε έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλούς τους μπέρδεψα. Εμένα όχι και τόσο, γιατί ήμουνα στη φάση να το απολαύσω χωρίς να ασχολούμαι τόσο πολύ να ανακαλύψω τι θα γίνει. Είχε κάποια πράγματα τα οποία τα περίμενα και ήταν λίγο απογοητευτικά, κάποια πράγματα τα οποία τα περίμενα και ήταν πάρα πολύ καλά. Ας πούμε, μας έδειξε άλλα πάρκα και μας έδειξε δύο, όχι ένα όπως περιμέναμε. Ήταν το πάρκο το πολυτελείας που είχε την Ινδία την εποχή της του απικισμού από τους Άγγλους. Οπότε ήταν η φάση ότι είσαι σε αυτό το πάρκο για να περάσεις chill, σκοτώνοντας καμιά τίγρη, κανέναν ελέφαντα και έχοντας υπηρέτες Ινδούς. Τέρμα απογοητευτικό το πάρκο, γιατί δεν μας έδειξε κάτι απολύτως. Εννοώ σαν σχολιασμό βαθύτερο. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο, αλλά παρόλα αυτά ήταν ο λίγο απογοητευτικό. Ενώ απ' την άλλη το ασιάτικο, το Shogun World, το οποίο θα μπορείς να πεις ότι και αυτό ήταν μια αντιγραφή του Westworld. Αυτό ήταν που εμφανίστηκε στο τέλος της πρώτης σεζόν. Ναι. Παρόλα αυτά η σκηνή της μαύρης τύπισσας, πώς τη λένε τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας, πώς τη λένε, με την κόρη τέλος πάντων, ναι, να σφάζει τους πάντες και να παίζει από πίσω Wu-Tang σε αρχαία ιαπωνικά πνευστά, κινέζικα, όχι πνευστά, έγχορδα, νομίζω ότι αξίζει όλη τη σεζόν. Το plot twist του τέλους είναι μια τεράστια αλλαγή στο τι θα είναι από εδώ και πέρα ολόκληρο το Westworld σαν σειρά. Μπαίνει γι' αυτό στην 8η σεζόν, στην 8η θέση, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάμε να δούμε ρε φίλε. Τώρα πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη και ωραία αλλαγή ταχύτητας για να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες 2-3 σεζόν, έτσι, όσο δεν περίπου θα τραβήξει πάνω από 4 σεζόν δηλαδή. Αυτό εξαρτάται το πως θα το πάνε. Άμα τώρα κάνουν μια αλλαγή, βγουν από τα πάρκα, αλλάξει τελείως το είδος της σειράς, γιατί δεν χρειάζεται να είναι πια το ίδιο πράγμα με τα ίδια τους μηχανισμούς για να κρατάει το μυστήριο, μπορεί να γίνει κατασκοπικό άμα θέλει, μπορεί να γίνει ένας πόλεμος άμα θέλει, μπορεί να γίνει ο χαμός ο ίδιος. Το θέμα να δούμε τι θέλουν. Μπορούν να το παίξουν πάλι για να δούμε τι θα κάνουμε φέτος. Θα βάλουμε τον άλλο να μην έχει μνήμες, να μην ξέρουν ποιος είναι και να το κάνουν. Ή μπορούν να παίξουν αρχιδότα. Θα το δεις. Ενώ στην 7η θέση είχα το Cobra Kai, το οποίο
θα μπορούσε να είναι και πρώτο. Ο Μιγιάγκη σαν. Ο Ντάνιελ σαν. Ο Ντάνιελ σαν, ναι. Λοιπόν, Cobra Kai. Εξαιρετική. Εξαιρετική σειρά. Τι να πω. Να πω ότι πήρανε κάτι το οποίο ήταν το τέμ στη pop culture. Το οποίο το είχαν ξαναπιάσει άλλες δύο ταινίες. Όχι, έπαιξε και να, με. Είχαμε τον Karate Kid 2. Είχαμε σίγουρα και τον γιο του Will Smith που έκανε. Ενδιάμεσα είχαμε και το κοριτσάκι, τέτοια την. Πώς τη λένε, okay. Την Ατάλαντη. Την Ατάλαντη Σαν. Την Τζένιφερ Γκάρνερ, αυτήν έκανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε μια ταινία. Τουλάχιστον τρεις ταινίες οι οποίες δεν κατάφεραν να πιάσουν το feeling του Karate Kid. Ενώ το Cobra Kai δεν προσπάθησε να κάνει αυτό. Προσπάθησε να το φέρει σε μια νέα εποχή. Αφού γκράστηκε το κοινό, κατάλαβε 2-3 πράγματα. Καταρχήν ότι ο Ντάνιελ Σαν είναι ένα μαλακισμένο μπάστερ το λευκό αγοράκι που είναι για τον Μπούτσο. Okay. Και ότι το πραγματικό θύμα είναι ο ξάνθος που έφεγε ξύλο. Γιατί είχε και τον Ντάνιελ Σαν, ο οποίος είχε Κινέζο δάσκαλο, οπότε ήξερε κόλπα και τα λοιπά και τα λοιπά, και τον νίκησε, και είχε και τον bullying από τον δάσκαλό του. Έχουμε φτάσει τώρα στα 40 και οι δύο έχουν κάνει τα παιδιά τους, ο ένας έχει full φράγκα και ο άλλος τίποτα, και προσπαθούει ο ξανθός, κάτσε να ψάξω και το όνομά του, είπαμε, να πιάσει πάλι κάτι, να βρει νόημα στη ζωή του. Πώς? Ανοίγοντας ξανά το Cobra Kai, motherfuckers. Εκπληκτική πρώτη σεζόν, περιμένω φουλ να δω τη δεύτερη σεζόν. Νομίζω, να πούμε ότι το YouTube, γιατί η συγκεκριμένη σειρά ήταν στο YouTube Red, και αν δεν είχες το subscription έπρεπε να πληρώνεις γύρω στα 4 ευρώ για το κάθε επεισόδιο. Okay. Να, όλα μαζί 13 σε κάνουν και μια 50 ευρώ, οπότε δεν είναι και το καλύτερο. Το YouTube Red σταματάει και πλέον όλες οι limited σειρές που είχε θα είναι δωρεάν στον κόσμο, οπότε αν βγει η δεύτερη σεζόν, που νομίζω ότι θα βγει και ήταν πολύ επιτυχημένη, θα είναι δωρεάν, οπότε αναμένουμε. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. 6 και 5 και κάνουμε διαλυματάκι. Τελείς. 6 και 5. Στο νούμερο 6 η απίθανη 2. Incredibles. Ναι. Elastic Girl, κοριτσάρα. Έτσι. Γυναικάρα. Και μιλφάρα. Ναι. Μου γράφει άλλο. Το οποίο είναι πολύ τέτοιο στο. Δηλαδή το σκέφτηκα μετά όταν το βλέπω και όταν μου δείξε εσύ το. Yeah. Yeah. Και λέω, οκ, ρε φίλε, λέω, δηλαδή. Ναι. Τι φάση. Και στο νούμερο 5 η Quiet Place. Ομορφιάς. Τα ήξερε η Pixar πολύ πριν βγει το Instagram. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και Quiet Place το νούμερο 5. Quiet Place το νούμερο 5. Ναι. Αρκετά χαμηλά. Αρκετά χαμηλά, έτσι όπως νομίζω ότι θα το έχεις. Πάμε να πούμε τα δικά μου και σχολιάζεις μετά, ωραία. Στο νούμερο 6, Legion Season 3. Και στο νούμερο 5, Good Place. Legion και Good Place. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, απίθανε δύο. Το πρώτο το είδα πολύ στα κοντά, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν την έχει εξάμεινο που το είδα. Και μου έκανε τρελή εντύπωση. Θυμάμαι εσύ που έλεγες ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ καλό. Σαν ταινία βλέπεις κανονικά. Δεν είναι φάση. Ένα animation περιπετειάκι για. Το ίδιο που πρέπει να πούμε για όλες τις Pixar ταινίες. Εκτός από το Good Dinosaur και όλα τα άλλα. Ήταν πολύ τέτοιο, ήταν με υπερήρωες. Ωραία. Οπότε είχα στο μυαλό μου κάτι πολύ παιδικό. Mm-hmm. Δεν ήταν. Έτσι ήταν και το 2. Ξεκίνησε. Αν είχες δει το 1 πριν πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς θα σ' άφηνε το 2, τι αίσθηση. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικά τυχερός που το έκανες αυτό. Ναι. Είσαι άτυχος και τυχερός μαζί. Άτυχος γιατί δεν το έχεις δει τότε και έκανες τόσο καιρό να το δεις. Τυχερός γιατί σου κάτσε τέλεια. Μου κάτσε τέλεια και είδα το 2 και γι' αυτό και το έχω τόσο ψηλά στο 6. Μου κάτσε πάρα πολύ καλά, ρε φίλε, γιατί το πήγανε πολύ ωραία στη δράση, πολύ ωραία στους χαρακτήρες, πολύ ωραία σε αυτό το πατέρας μάνα με τα παιδιά, το πώς και τι και τα λοιπά. Πολύ ωραίο στο χιούμορ του, το μωράκι τα σπάει μέσα, ξέρω εγώ, και οι άλλοι χαρακτήρες σπάει, αλλά το μωράκι έχει μερικά γαμάτα σκηνικά. Στους κακούς, οκ,
όλες οι ταινίες με επιρροές κάπου πάσχουν. Και εδώ πάσχει λίγο. Προφανώς, εντάξει, το σχέδιο του κακού είναι, είναι εξαιρετικά ηλίθιο. Και νομίζω το έχουμε δει και σε άλλες ταινίες κάποιο. Αλλά παρόλα αυτά, ρε φίλε, είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία δράσης με υπερήρωες. Είναι animation, ναι, αλλά είναι μια πολύ και ωραία. Έξυπνο, ρε φίλε. Είναι έξυπνο, πολύ έξυπνο. Το στήλο ότι έχουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι ελαστικός. Για να το δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με ξυπνάδα. Η σκηνή με τη μηχανή. Προκαλώ οποιονδήποτε, ρε φίλε. Είναι τρομερή. Θυμάσαι στις Fantastic Four, ας πούμε, που ήταν ο άλλος που ήταν σαν. Και αυτός ήταν Elastic Man. Ναι, και τι έκανε, γινόταν συντόν. Ακριβώς, δεν έκανε τίποτα άλλο. Και μετά γινόταν. Εξυπνάδα, μηδέν, τίποτα. Ευρηματικότητα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Ναι, πλέον πάντα λέγαμε ότι στα animation μπορεί να κάνει ότι γουστάρει ο σκηνοθέτης. Άρα μπορεί να είναι πιο ευρηματικός. Με το CGI που παίζει τώρα, μπορεί να κάνει ολόκληρη ταινία. Η οποία να είναι animation στην ουσία, αλλά δεν βλέπουμε ευρηματικότητα, ρε φίλε. Θέλω ευρηματικότητα να δω από τη Marvel. Δεν έχουν τίποτα. Εδώ έχει πολύ έξυπνες ιδέες. Πολλές ιδέες, έξυπνες ιδέες. Πολύ ωραία στις έριχνε να τις δεις. Νομίζω ότι δεν είδα πολλά animation φέτος. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι. Δηλαδή, το κούμπο ήταν πέρυσι, νομίζω, δεν είναι. Πρόπερσι. Δεν θυμάμαι να έχω δει κάποιο, ρε παιδί μου. Να, είδαμε... Ούτε κάτι συγκινητικό να πεις ότι ξέρω εγώ, ξέρεις κάτι πολύ τέτοιο. Γίνεται όπως... το History 4. Ναι, όχι, κλαίμε ομαδικούς. Θα κλαίμε ομαδικούς. Δεν είδα και τα προηγούμενα, οπότε. Κάτσε δες, μαγάλο, κάτσε δες το 3. Κάτσε δες το. Πάλι κολόφαρδος, ρε φίλε, κάτσε δες το άλλο. Να το δω, αλλά κάτσε δες το άλλο. Ναι. Είναι από τα animation που νομίζω ότι ναι, εμένα τουλάχιστον μπορεί να ήταν η συγκυρία που μου έπαιζε εκεί η φάση. Εσύ που μου το παίζεις χορορας, έχει σκηνή στο Toy Story 3, θα χεστείς πάνω σου. Στορκίζομαι. Στο Toy Story 3. Στο Toy Story 3 έχει σκηνή, για όποιον το έχει δει να θυμίσω, την παιδική κούκλα στη κούνια. Φέρε μου όποια Άναμπελ θέλεις. Καλά, να παίξουμε με κούκλες. Άμα δεν παίξουμε με κούκλες, φέρε μου ό,τι θέλεις. Χαιρετίταρι και Quiet Place. Σε παίζω στα ίσα με το Story. Με το Toy Story 3. Πάμε. Quiet Place, πέμπτη θέση. Why? Γιατί ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα. Δοσμένη από ένα τύπο που δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα γραφής τέτοια, okay. Παιγμένη και από, αυτό, και από τον ίδιο και από τη γυναίκα του, την Emily Blunt, πολύ δυναμικά. Το ίδιο δυναμικά ήταν και τα παιδιά τους στους ρόλους, ειδικά το κοριτσάκι που όντως ήταν κουφάλαλο, okay. Όλες οι σκηνές τρόμου δεν είχαν να κάνουν τόσο πολύ με αίμα. Είχαν να κάνουν με σοκ, είχαν να κάνουν με αγωνία. Θυμάμαι είναι. Βασικά δεν θυμάμαι άλλη ταινία τρόμου σε σινεμά να μην μιλάει κανείς, να μην τρώει κανείς popcorn, να μην κάνει κανείς φασαρία. Όχι να μην μιλάει, να νιώθει ένοχος έτσι και τολμήσει. Ναι, ρε φίλε, ναι. Ό,τι πήρα, ξέρω εγώ, πήρα το popcorn εκεί και δεν το έφαγα. Δεν μπορούσα. Να διακόψω, ας πούμε, να κάνω φασαρία. Εγώ, έμπαινες από την πρώτη στιγμή. Μαγιά, ρε φίλε. Ένα-ένα και θα το επιπύλιζες μέχρι να λιώσω. Έλα, ρε φίλε. Αυτό θέλει. Θέλει ευρηματικότητα. Θέλει πολλές ταινίες να τελειώσει. Ναι, θα έχεις φάει μια χούφτα και τώρα θα το επιπύλιζες. Έμπαινες από την πρώτη στιγμή, μέσα στην ταινία, γινώσουν ένα με την ταινία, την ένιωθες, ρε φίλε. Εξ αρχής την ένιωθες την ταινία. Δεν έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να τσιμπήσεις, για να πιάσεις το story, για να μπεις μέσα. Ήταν πολύ απλή ιδέα, δεν είχε κάτι το βαθύ. Να σου δώσει κάτι το να υπεραναλύσεις μετά. Το οποίο για να πετύχει μια ταινία και ειδικά τρόμο να είναι τόσο καλή, αλλά να μην έχει τίποτα απολύτως από πίσω. Δεν είχε full action scenes, okay. Είχε πάρα πολλές σκηνές αγωνίας. Πολύ low budget. Πολύ καλά τα εφέ του εκεί που έπρεπε, okay. Κάποιοι γκρινιάξανε για κάποιους λόγους. Προσωπικά με αφήνει τελείως αδιάφορο. Ξηδάκι. Δεν θυμάμαι να πέρασα τόσο γαμάτα σε ταινία τρόμου φέτος και τα τελευταία χρόνια.
θα ήταν πιο ψηλά αν όταν έβγαινα από την αίθουσα είχα πραγματάκια να σχολιάσω, να πω να για σκεφτεί. Το μετά και ναι, να σκεφτεί, ξέρω, να σε τραβάνε για μέρες. Θα πήγαινα και σε δεύτερη προβολή, δηλαδή αν το έπαιζε ένα σινεμά ένα καλοκαίρι, ξέρω εγώ, κάπου και να πας να το δεις. Ναι, θα πήγαινα να το δω. Θα το γούσταρα και πάλι. Αλλά βγαίνοντας, δεν σε αφήνει κάτι. Γι' αυτό και είναι στο 5. Ωραία. Έφτασε στη μέση της λίστας σου. Λέω κι εγώ δύο σχόλια για τα δικά μου και κάνουμε διαλυματάκι, okay? Ναι. Στο νούμερο 6 είχα το Legion Season 3. Το Legion το έχω σε όλες μου τις λίστες τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλό. Η φετινή σεζόν επιτέλους το πάει το πράγμα εκεί που πρέπει, σύμφωνα με τα κόμιξ. Αλλά σύμφωνα με τα κόμιξ δεν θα μπορείς να έχεις μια καλή σειρά. Τι εννοώ? Ο Legion είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν είναι καλά στο μυαλά του. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι σχιζοφρενικός. Τη μία είναι καλός, την άλλη είναι κακός. Θα λέγαμε ότι περισσότερο είναι villain, δεν είναι καλός. Okay. Για δύο σεζόν νομίζαμε ότι θα τον έχουμε ως αντίηρο. Σε αυτή τη σεζόν, την σεζόν όπου είχαμε το full battle με τον Shadow King, καταλήγουμε στην πλήρη παρουσίαση του Legion ως villain. Όταν λέμε πλήρη, παίζει να έχει κάνει στο τέλος της τρίτης σεζόν το χειρότερο έγκλημα που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Θες να μαντέψεις? Να σκοτώσει κάποιον, ξέρω εγώ, όχι. Όχι. Να βιάσει. Και εδώ δεν θα σπολά. Και εδώ είμαστε στη φάση όπου λέμε ότι είμαι σοκαρισμένος. Ναι, θα το πω ρε φίλε. Θα το πω. Είσαι σοκαρισμένος γιατί λες το κάνει τώρα ο πρωταγωνιστής σου, αυτός που επί δύο σεζόν έλεγες είμαι μαζί του, έκανε αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη περιμένεις με μια προσοχή να έρθει η τέταρτη σεζόν για να δούμε πού θα το πάνε. Γιατί αν δεν το χειριστούν σωστά θα καούν σε θέμελα σαν σειρά και σαν κανάλι και σαν σκηνοθέτης και δημιουργή. Ωραία. Άντε να δούμε. Τώρα, στην πράξη, full ψυχεδέλεια, full σουρεαλισμός, τρελά πράγματα, φανταστικές εικόνες, συμμετρίες και σκηνικά τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβεις τι στο πέο βλέπεις. Είχε μια φάση όπου καθόταν και συζητούσαν σοβαρά και καθόταν σε ένα τραπέζι που περνούσαν βάφλες μπροστά τους σε ένα ποταμάκι το οποίο... τι φάση, ακριβώς, τι φάση. Είναι το καλύτερο X-Men προϊόν το οποίο βγαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια και περιμένουμε φίλε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει στην τέταρτη σεζόν που μάλλον θα μας έρθει κάτω τον Απρίλιο. Στο νούμερο 5 έχουμε το Good Place, το οποίο είναι η μοναδική σειρά φέτος που τη βλέπω εβδομαδιαίως. Δεν υπάρχει κάποια άλλη που κάθε εβδομάδα περιμένεις. Σκάω τα λέω φέτος, εννοώ από το Σεπτέμβριο. Ναι. Okay. Δεν υπάρχει άλλη που περιμένω κάθε Σαββατοκύριακο να μπω, να τη βρω και να τη δω. Είναι καταπληκτική κωμωδία, έχει καταπληκτικό cast, έχει τρομερό premise, δηλαδή το θέμα της είναι συνεχώς εναλλασσόμενο, συνεχώς μεταβαλλόμενο, δεν σε αφήνει ποτέ να νομίζεις ότι έχεις καταλάβει πού θα πάει το πράγμα και θα μπορείς να πεις ότι είναι η κωμωδία η οποία έχει πάρει παρτούζα τον Σιάμαλαν. Okay. Και σε κάθε τέλος σεζόν αλλάζει τόσο πολύ με ένα plot twist το οποίο δεν το περιμένεις από κωμωδία. Δεν χρειάζεται, ας το πω, να σου το πω αλλιώς. Είναι σαν να βλέπεις Big Bang Theory και στο τέλος της πρώτης σεζόν είναι όλοι δολοφόνοι. Ας πούμε, είναι τόσο. Ναι. Κατάλαβα, είναι τόσο. What?
Τι θα γίνει τώρα στη δεύτερη σεζόν, είναι στη φυλακή και δολοφονιούνται μεταξύ του, αλλά στην τρίτη σεζόν. Στην τρίτη σεζόν, είναι αστροναύτε. Ναι, okay, είναι έχει, τόσο, έχει τρελότητα, τόσο, ναι. Τόσο είναι το Good Place. Στην δεύτερη σεζόν, γιατί εδώ μιλάμε για τη δεύτερη, αν και τώρα παίζει τρίτη, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε θα τη βάλουμε στο είναι top 10 το... της επόμενης χρονιάς. Περίεργο time τέτοιο. Η δεύτερη σεζόν ήταν πάρα πολύ δυνατή. Με έψησε τόσο που τη βλέπω την τρίτη με το ίδιο πάθος. Αυτά. Ωραία. Τώρα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Θα ακούσουμε κομμάτι από τον δίσκο που κυκλοφόρησαν 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα, σαν τον Άγιο Βασίλη, ο Στίκο με τον Wack. Είναι τα remixes του πρώτου δίσκου τους. Τα περιμέναμε τα remixes αυτά πάρα πολύ καιρό. Ο πρώτος δίσκος ονομάζεται Ναργιλές. Ωραία. Είναι ανατολίτικο dub. Όταν λέμε dub εννοούμε κάτι σαν ηλεκτρονικό reggae, μην το μπερδέψετε με ό,τι μπορεί να το μπερδέψετε. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από το δίσκο, καθώς ο Στίκο είναι για τον Ιανουάριο ο featured artist του monkeybros.gr. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα, να πάτε στη μέση και κάτω δεξιά, όπου έχουμε ποσταρισμένο το top 10 σκαλωμάτων των μουσικών σκαλωμάτων του για τον προηγούμενο μήνα. Ο Στίκο μας απάντησε με 10 τραγούδια που όχι απλά είναι ένα top 10, αλλά ταυτόχρονα είναι και σε μια σειρά όπως τις βάζει ένας σωστός παραγωγός DJ. Okay? Τέλεια. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι το remix του Sufi Ritual. Sufi, you know Sufi? Σουφί. Σουφί okay. Είναι η... Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, κάνω λάθος. Yeah. Λοιπόν, για να μην λέω καμιά μαλαγία, το συγκεκριμένο remix είναι από τον M. Curtis, ο οποίος είναι και αυτός τρομερός, με δίσκο που έβγαλε φέτος, καταπληκτικό trip hop. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.
Αυτό ήταν το Sufi Ritual από, το, από τα remix του Ναργιλέ, του Stico & Wag. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp. Τσεκάρετε το και μπείτε και στο monkeybrews.gr για να τσεκάρετε το top 10 μουσικών σκαλωμάτων του Stico, ο οποίος είναι ο featured artist του Ιανουαρίου για το monkeybrews.gr. Εν τω μεταξύ η Sufi ήταν αυτό που νόμιζα, αλλά εμείς στην Ελλάδα τους λέμε λίγο διαφορετικά, τους λέμε δερβίσιντες. Εκείνο το κομμάτι των μουσουλμάνων, οι οποίοι τους έχουμε δει σε διάφορες ταινίες και βιντεάκια που χορεύουν κυκλικά με σκοπό να μια παραδοσιακή ενδυμασία, ξέρω. Ακριβώς, και να φτάσουν στη θέωση, όπως στη θέωση, θέωση όταν λέμε στην θεολογία εννοούμε την επικοινωνία με τον Θεό. Okay. Μην νομίζεις ότι είναι τέτοιο. Λοιπόν, οι Σούφοι είναι οι πρώτες ασκητικές κοινότητες του Ισλάμ, οι οποίες εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, πρεσβεύοντας ότι το ανθρώπινο περιμένο εξαρτάται από την ανεξιχνίαστη θέληση του Θεού και είναι μια, ας πούμε, το μυστικιστικό κομμάτι του Ισλαμισμού. Οκ. Okay. Okay. Σημαίνει ότι μάλλον την πίνουν. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος. Εδώ είμαστε κάτω από την πεντάδα. Ναι. Και θα αναφέρουμε την κάθε μία ξεχωριστά με τον χρόνο που τις αναλογεί για να τα συζητήσουμε. Ωραία. Στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 την είδα μόλις χθες. Και μάλλον μπορεί να έπαιξε το ρόλο του, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση. Είναι και βιογραφική. Μάμα μία, here I go again. Ναι, ακριβώς το βρήκες. Είναι το First Man. Μάλιστα. Βιογραφική ταινία. Στην προηγούμενη εκπομπή ακριβώς μας μιλούσε για αυτή την ταινία ο διαγαλαξιακός επιστημονικός μας συνεργάτης. Νίλ Άρμστρονγκ, πρώτος άνθρωπος που πάτησε σελήνη. Στην ταινία σκεφτόμουν ο Λάρς Άρμστρονγκ και λέω, όχι ρε, πώς ο πρώτος άνθρωπος που πήρε ντόπα πήγαινε το μυαλό σαν... Τώρα ξέρεις πόση ώρα προσπαθώ να μην πω Λάρς και λέω Νίλ. Δηλαδή για κάποιο λόγο έχεις καλό στο μυαλό εκεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήξερα τι να περιμένω όταν το έβαλα να το δω, ρε φίλε. Και μ' άρεσε το πώς έδειξε. Πιο πολύ η ταινία βασίζεται έχει να κάνει με αυτόν. Οκ, okay, έχει να κάνει με το όλο κατόρθωμα, με την όλη φάση. Ναι, το βλέπεις αυτό, αλλά στην ουσία σου δείχνει αυτόν. Okay. Σου δείχνει την απώλεια παιδιού που είχε, σου δείχνει το πώς είναι απέναντι στα παιδιά του, στη σύζυγό του, στους φίλους του, στους συνεργάτες του. Μετρημένος ο Ράιαν Γκόσλινγκ, όλος περίεργος, είναι καλός. Δεν είναι δεξικυλιακός. Όχι, όλος περίεργος, είναι καλός όταν μιλάει. Μπράβο. Είναι καλός και στα δραματικά του κομμάτια. Η ταινία είναι πολύ ωραία στα δραματικά της κομμάτια. Δεν υπερβάλλει. Είναι όσο πρέπει να είναι και έχει πολλά δραματικά πραγματικά γεγονότα η ταινία, από ατυχήματα, θανάτους κλπ. Γνωστά γεγονότα πλέον, ρε παιδί μου. Οκ, δεν είναι ότι σπουλάρεις κάπου. Δεν θα αναφερθώ σε κάτι αν κάποιος δεν ξέρει την ιστορία. Είναι μια ταινία που, εντάξει, όλοι θα πούνε ότι φτιάχτηκε έτσι για να πάει φουλ για Όσκαρ. Κάποιες υποψηφιότητες θα λάβει σίγουρα. Γιατί είναι ο τέτοιος τόσο σκαρόφιλος, φίλε? Ποιος? Ο σκηνοθέτης αυτός, δηλαδή... Ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο σαν δεν να ξέρω, θέλει είναι... μόνο τέτοια να έκανε. Ναι, είναι... αυτό είναι μείον για μένα. Σε τέτοιους σκηνοθέτες δεν τους μπορώ. Ξέρετε, αυτός θα γίνει το παιδί του κινηματο... της Ακαδημίας. Ξέρετε, δεν τους μπορώ τέτοιους σκηνοθέτες. Δηλαδή ποτέ δεν τους μπορούσα τέτοιους σκηνοθέτες. Η μόνη μαλακία είναι ότι έκανε μια τόσο καλή πρώτη ταινία ανεξάρτητη, το Whiplash. Ναι. Στο οποίο δεν ξέρω, νομίζω ότι ό,τι και να βγάλει θα το βλέπουμε λόγω εκείνης της ταινίας. Το La La Land δεν θα το βλέπαμε με την καμία, άμα δεν ήξερα ότι σκηνοθέτης είναι ένας ο οποίος γούσταρα τόσο πολύ την πρώτη ταινία. Ναι, ίσως. Εδώ, ας πούμε, εγώ ξεκινούσα και όταν έφερα στο μυαλό μου το σκηνοθέτη, έλεγα όχι, δεν μου κολλάει, ρε φίλε, δεν θα μ' αρέσει το τέτοιο. Δεν περίμενα να δω κάτι που θα μ' αρέσει πολύ. Αλλά μ' άρεσε πολύ η ταινία. Δεν είναι, εννοείται, στα
εφέτο όσον αφορά το διάστημα, τα διαστημόπλαια κτλ. Κάτι το τρομερό, αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο το, η φάση όλη και η αγωνία που σου δίνει και το πώς το έχει. Αν ήταν άλλος σκηνοθέτης, θα ήταν πολύ πιο κινηματογραφικά δοσμένο, με πιο big screen. Δεν μιλάμε για Νόλαν. Πώς θα πάρει, ο Ryan Gosling το πρώτο αντρικό? Ναι, δεν ξέρω αν θα πάρει τον πρώτο το αντρικό. Θα το πάρει και όλοι μαζί οι Αμερικάνοι εκεί πέρα θα αρχίσουν να την παίζουν μεταξύ τους, γιατί είναι όλοι τέτοιοι φάση. Πολύ πολύ καλή παραγωγή. Είναι από τις ταινίες που okay, δεν επιβάλλεται να δεις, αλλά αν τη δεις δεν υπάρχει περίπτωση να πεις εντάξει μωρέ, σιγά τώρα τη μαλακία. Θα πεις ότι ήταν ωραία η ταινία, ή δεν θα ασχοληθείς καθόλου, γιατί είναι ένα θέμα που είναι και ψέμα. Είναι και ψέμα, ναι. Είναι φανταστική ιστορία. Στο Φιγκά. Εντάξει, πριν μέσα στην εβδομάδα. Ναι, είχαμε τους Κινέζους. Τους Κινέζους. Στείλανε στη σκοτεινή πλευρά, λέει, που δεν είναι σκοτεινή, απλά εμείς δεν τη βλέπουμε. Και αυτό σκοτεινή. Στείλανε, λέει, ένα μικρό διαστημοπλιάκι τόσο δά, ξέρω εγώ. Ναι, είναι. Πώς είναι τα Mars Rover. Ναι. Εκείνο νομίζω λέγεται κάτι με Rabbit. Το είδα και λέω ότι το θυμάμαι. Και έχουμε την πρώτη προσελήνωση. Επιτυχημένη, δεν ξέρω. Την πρώτη επιτυχημένη προσελήνωση στην πίσω μεριά της Σελήνης. Πρώτα λέει ρίξανε έναν άλλο δορυφόρο για να βρουν, λέει, για να μπορέσουν να έχουν την επικοινωνία με το δορυφόρο που θα πέσει, το διαστημόπλαιο που θα πέσει. Τέλος πάντων μεγάλη δουλειά κάνανε και μπήκανε, λέει, και καλά στο πλάνο της διαστημικής κατάκτησης. What? Της κατάκτησης του διαστήματος, ξέρω κάτι. Βάλαν Κινέζοι και τέτοια. Εγώ θα το θα έβαζα. Ένα μικρό Κινέζικο σημαίακι. Θα έβαζα το Ράμπιν το Ράμπι να βάλει μια σημαία Κινέζικη και να πει έχουμε κομμουνισμό πλέον. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι τρελός κομμουνισμός. Όχι, First Man. Man πρέπει να το δεις, το First Man. Στο νούμερο 4. Δεν είχαμε μαλακία μέχρι τώρα. Ναι, έπρεπε. Στο νούμερο 4 έχω το Killing Eve. Έλα ρε, τόσο πολύ. Yeah. Τόσο και μη σου πω, θα μπορούσα να μπει και πιο πάνω. Μιλάμε για μια σειρά η οποία ήταν εξαιρετική. Περιμένω πώς και πώς θα βγει η δεύτερη σεζόν. Δεν έχω ακούσει τίποτα ακόμα και με στεναχωρεί αυτό. BBC America, από βιβλίο. Η Σάντρα Ο είναι πρωταγωνίστρια. Έπρεπε κάποια στιγμή αυτή να κάνει κάτι καλό, κάτι πολύ δυνατό. Το λέει σε όλες τις συνεντεύξεις της που έβλεπα τότε, γιατί μου είχε πορώσει, ξέρω εγώ, και είχα κάνει και ένα βιντεάκι. Αυτή δεν έπρεπε στο Grey's Anatomy. Ναι, λέει, έπαιζα 15 χρόνια στο Grey's Anatomy και περίμενα αυτό. Και με παίρνουν. Ακριβώς, ναι. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι θα παίξω. Με θέλετε, ξέρω εγώ. Και δεν μπορούσα να του πιστέψει ότι θέλουν για αυτόν τον ρόλο. Καταλαβαίνεις τη φάση. Δεν μπορούσα να το πιστέψει. Νόμιζα ότι θα είναι καμιά καθαρίστρια, ξέρω, παραδίπλα. Κι όμως πρωταγωνίστρια σε μια τέρμα διαστρεβλωμένη παρουσίαση του κατάσκοπος. Προσπαθεί να ανακαλύψει τι παίζει δολοφόνο και... με το δολοφόνο ή ας πούμε με το παγκόσμιο υπόκοσμο. Με αυτούς που κυβερνάνε μέσα από τα μέσα από τις σκιές. Ο χαμός γίνεται προς το τέλος, όπου και αυτή και αυτή η σειρά κάνει ένα τρελό plot twist, το οποίο αλλάζει απίστευτα όλο το θέμα της δεύτερης σεζόν. Θα το πω αρκετές φορές αυτό και πηγαίνοντας στις επόμενες σειρές πιο πάνω. Λίγα επεισόδια, πολύ καλά όλα. Μοιάζει με αγγλική σειρά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που την ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Αμερικανιές, ότι είναι BBC America, αλλά έχει αυτό το feeling, ρε. Το feeling του BBC το έχει την ποιότητα, έχει μια συγκεκριμένη δομή, ας πούμε, που έχουν οι σειρές του BBC. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό που την ανεβάζει είναι ότι το θέμα μας δεν είναι τόσο το μυστήριο, αλλά η σχέση η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μεταξύ της MI6 ή MI5,
τέλος πάντων, του αγγλικού FBI, CIA τέλος πάντων, ναι, με την δολοφόνο και το πώς και η μία και η άλλη αλλάζουν και εξελίσσονται μέσα από αυτή την γνωριμία σε εισαγωγικά. Εξαιρετικό το Killing Eve. Είναι μία από τις δύο σειρές οι οποίες πιστεύω ότι λίγοι την έχουν δει και σε όλους την προτείνω. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, δεν τρελάθηκα τόσο, αλλά ήταν από, από το πρώτο επεισόδιο λες, οκ, okay, εδώ έχεις κάτι καλό ρε φίλε. Φαίνεται από πέρα δηλαδή ότι ούτε θα κάνει κοιλιά, ούτε θα σου χαλάσει την όρεξη, ότι θα το δεις και είναι, είναι ωραία δοσμένη η όλη φάση. Ναι, νομίζω ότι σε νιώθω. Ωραία. Νούμερο 3. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 3. Νούμερο 3. Εδώ είναι κάτι που ξέρω ότι θα σας αρέσει και εσένα και στο Σάιλερ και στη Δήμητρα πάρα πολύ. Όχι. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, Mission Impossible Fallout. Ναι. Δεν θα με βάλω ότι θα ήταν πολύ ωραία ταινία, αλλά δεν έχω τίποτα, δεν με τραβάει να τη δω. Γιατί δεν έχω δει καμία από τις... Το ξέρω. Καμία από τις 4, από το 4 και μετά. Ναι. Στο νούμερο 3 την έβαλα. Mm-hmm. Πού έπρεπε να τη βάλω. Κοίτα, σινεμά, η όλη φάση με το σινεμά, το ίδιο ισχύει και για το νούμερο 2, όχι και τόσο όμως, αλλά ναι. Η όλη φάση με το σινεμά είναι η διασκέδαση, ωραία. Αν θες όν και καλά να πάρεις κάποια βαθιά, βαριά μηνύματα, να κάθεσαι να αναλύεις το πώς γυρνάει ο κόσμος και το πώς περιστρέφεται η γη, δεν περιστρέφεται η γη, ναι, και το πώς κινείται ο άνθρωπος και τα λοιπά και τι κάνει και τι ράνει, πάρα διάβασε ένα βιβλίο, πάρα διάβασε, υπάρχουν άλλα μέσα που δίνουν πολύ πιο αναλυτικά και με πιο πολλά στοιχεία και με πιο πολλά με περισσότερο βάθος, με περισσότερο βάθος σου δίνει ρε παιδί μου αυτό που θες να βρεις όταν αναζητείς κάτι. Στο σινεμά για μένα το πρώτο είναι το πόσο καλά θα περάσεις σε αυτή τη γαμμένη αίθουσα όταν θα μπεις. Mm-hmm. Το ξαναείδα πριν 3 μέρες, 4 περίπου, δεν θυμάμαι, το πες μια εβδομάδα. Βγήκε το Blu-ray. Ναι. Μάλιστα. Και ενώ το είχα στο μυαλό μου για τη δεκάδα, το είχα και πιο χαμηλά. Και, ενώ, και όταν το ξαναείδα, λέω, όχι ρε πούστο μου, δεν αξίζει να είναι τόσο χαμηλά. Δηλαδή να είναι στο 8, στο 7, στο 9, να πω ότι έβαλα μια περιπέτεια και εντάξει και είμαστε και λίγο, ξέρεις, πιο χαλαροί τύποι, δεν είσαι κουλτουριάρης. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι κουλτουριάρης, ας πούμε. Αν υπάρχει αυτή η έννοια που δεν υπάρχει, ας πούμε, τόσο, αλλά... Έχεις αυτή την έννοια μες στο μυαλό σου. Ο, για μένα, προφανώς και όχι, Mission Impossible Fallout στο νούμερο 3. Είναι μια παραγωγή, ρε φίλε, άριστη από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει ακόμα και το υποκριτικό βάρος στους ηθοποιούς που σηκώνουν το τέτοιο, το ρόλο ο καθένας. Έχει και το βάθος ο κάθε χαρακτήρας όσο χρειάζεται. Εντάξει, έχει αναπτυχθεί μετά από τόσα επεισόδια, ωραία. Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει ο Tom Cruise τα τελευταία χρόνια. Η καλύτερη, σχεδόν η καλύτερη, το καλύτερο Mission Impossible που έχει βγει. Και μπορώ να πω ότι όταν βγήκα από την αίθουσα είπα, ναι ρε φίλε, αυτό είναι μια περιπέτεια που πραγματικά γουστάρεις να το βλέπεις. Θυμάμαι, ακόμα θα θυμάμαι αυτήν την 50 περίπου κυρία που ήταν μπροστά από μένα και τον Χρήστο, πήγαμε να το δούμε, που λες, οκ, okay, είναι μόνη της. Τώρα τι πήγε να δει τυχαία μια ταινία, ξέρω εγώ, κτλ. Και απλά επέλεξε Tom Cruise, είναι και σε μια ηλικία που τον ξέρει, τον έχει μάθει από μικρό, Tom Gunn κλπ. Και ξεκινάει η πρώτη σκηνή, σου πετάει ας πούμε ένα plot twist, φάση έκπληξη, ξέρω εγώ, την αρχή πάντα σαν Mission Impossible, και τη βλέπεις, ξέρω, κάνει μια... Τώρα δεν μπορείτε να το δείτε προφανώς. Αλλά ξέρεις, κουνά το κεφάλι σε φάση yeah, motherfucker, yeah, το γάνεις, ξέρω εγώ. Και λες, ναι ρε φίλε, ξέρω, ξέρεις, καταλαβαίνεις ακριβώς τι αυτό ήθελα κι εγώ, δηλαδή έπρεπε να το κάνω, μου το πήρε, ας πούμε. Ναι, γαμάτο. Ναι, αξίζει να είναι εκεί. Είναι η περιπέτεια ρε φίλε που ναι, οκ, okay, είναι μια περιπέτεια, δεν είναι κάτι άλλο, αλλά είναι τόσο γαμάτα δοσμένη και τόσο ωραία και φαίνεται ότι θα αντέξει ρε φίλε, δεν είναι Fast and Furious. Οκ, okay, φυσικά και έχει υπερβολές μας, δεν το συζητάμε, ωραία. Αλλά είναι, δεν είναι James Bond. Δεν είναι Bourne, ας πούμε, που είναι ωραίο μένα αλλά ζαλίζεσαι το κεφάλι σου, πιάνει πόνο κέφαλος από την κάμερα που κουνιέται πέρα εδώ.
έχει σκηνές που πάνε σε ρί. Δεν έχει τόσο να κόβεται το μοντάζ. Είναι ωραίο, όπως και να το πιάσεις, είναι ωραίο το τέτοιο. Και φίλε, πρέπει να εκτιμήσεις ότι ο Tom Cruise κυριολεκτικά χορεύει για μας. Είναι... Όταν... Χορεύει, για μας το κάνει. Γιατί δεν το κάνει, όχι για την τσέπη το κάνει, αλλά ναι, money, money, money που λέγεται. Δεν θα χρειαζόταν. Τουλάχιστον στη φάση του χολιγουντιανό θέαμα, ωραία, χολιγουντιανό θέαμα, χωρίς τίποτα με βάθος, είναι τέλειος αυτό που κάνει. Μπράβο. Στο νούμερο 3 των σειρών έβαλα το Ατλάντα Season 2. Λοιπόν, Donald Glover, Childish Gambino. Ο τύπος είναι το που λένε μου εδώ και πολλά χρόνια. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ό,τι κάνει θα είμαι εκεί να τον παρακολουθήσω, γιατί είναι απίστευτος. Μουσικά, ενώ δεν το περίμενα καθόλου, εγώ τον τυπά το παρακολουθούσα από τις εποχές που έπαιζε στο Community, ο οποίος άφησε τη σειρά για να ασχοληθεί με τη μουσική και εγώ μου είπα, τι λες ρε, για ποιο λόγο, τι κάνεις. Τώρα μιλάμε το Community, το θεωρώ ακόμα το καλύτερο sitcom που έχει περάσει από την ιστορία, ωραία. Κι όμως πετάει ένα δίσκο ο οποίος είναι καταπληκτικός. Εμφανίζεται στην ταινία του Ridley Scott, το Martian. Φτιάχνει τη δικιά του σειρά, το Ατλάντα, και ξαφνικά σου πετάει και ένα και το This is America, το τραγούδι, και κάνει ένα πάταγο. Μιλάμε για εκατομμύρια εκατομμυρίων προβολές για ένα τραγούδι το οποίο είναι εκπληκτικό. Ένα βιντεάκι το οποίο είναι εκπληκτικό. Στίχη, άντε γεια. Ο σχολιασμός έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό το κομμάτι. Νομίζω ήταν άνοιξη όταν βγήκε. Να. Τέλος πάντων. Τελευταία φορά που το άκουσες πότε ήταν? Το έβαλα πριν μερικές μέρες. Να. Το έβαλα έτσι όπως. Δεν είναι τραγούδι το οποίο μπορείς να το βάλεις σε ένα ραδιόφωνο. Έχει πυροβολισμούς και τα λοιπά, τα οποία. Κατάλαβες. Ναι. Δεν το έχουμε στις λίστες μας δηλαδή στο Monkey Bros Radio. Γιατί απαγορεύεται? Όχι, απλά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το ξαφνικό. Θέλει να δεις το βιντεάκι. Για να καταλαβαίνεις. Για να το περιμένεις. Αλλιώς μπορεί να ενοχλείται πολλοί κόσμος. Νομίζω τέλος πάντων. Και έτσι έχω επιλέξει να μην το βάζω. Είναι εμπειρία το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε στο Ατλάντα. Το Ατλάντα επίσης είναι εμπειρία. Όλοι νομίζαμε στην αρχή ότι θα ήταν μία σειρά η οποία θα ασχολούνταν με το hip hop. Οκ. Καλό, αλλά όχι και τόσο. Τελικά, ασχολείται με την μαύρη πραγματικότητα μέσα από ένα πρίσμα σουρεαλισμού. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, τι εννοούμε, σουρεαλισμό στη μαύρη πραγματικότητα? Κι όμως φίλε, κάπως έτσι, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις το Twin Peaks στην Ατλάντα της ναι. Αμερικής με μαύρους πρωταγωνιστές. Κάθε επεισόδιο είναι εξαιρετικό. Θα έλεγα ότι τσεκάρετε, ας πούμε, άμα θέλετε να αποκτήσετε γνώμη, επεισόδιο 8 από την σεζόν 1, το οποίο είναι full αυτοτελές, ονομάζεται Ban και είναι ένα εξαιρετικό επεισόδιο. Πήρε και ο Γκαμπίνο Emmy σκηνοθεσίας για αυτό το επεισόδιο. Και θα σας έστελνα επίσης να δείτε το Teddy Perkins από τη δεύτερη σεζόν, το οποίο είναι ένα Get Out σε 20 λεπτά. Must. Δηλαδή δεν έχεις τι να πεις για αυτή τη σειρά. Είναι τόσο καλή που αναρωτιέσαι πως γίνεται ο Glover να είναι τόσο ταλαντούχος σε όλα. Σε όλα. Θες να είναι καλός ηθοποιός, κωμικός, τραγουδιστής, σκηνοθέτης. Άντε γαμίσου ρε Glover. Ξεφάζει. Ακόμα και οι συνάδελφοί του το λένε. Έβλεπα τον Χασάν Μινάς που έκανε ένα Netflix special και λέει, είπα να κάνω και εγώ
πώς τα λένε, πολιτική σάτιρα στο Netflix, γιατί είμαι ο μοναδικός μαύρος στο Netflix που κάνει κάτι τέτοιο. Άμα έρθει ο Glover το παρατάω, γεια σας. και το κλείνω και φεύγω, γιατί προφανώς το κάνει τέλεια. Έπαιξε και το Star Wars. Καλά, αυτό δεν είναι και το σύμ στο Star Wars. Ήταν το μόνο, μαζί με το ρομπό του, το μόνο που βλεπόταν από το solo. Τέλος πάντων, το Atlanta είναι, επί δύο χρόνια ήταν νομίζω στην πρώτη και δεύτερη θέση, τώρα πάει στην τρίτη θέση, αλλά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα δύο πρώτα. Ο λόγος που το βάζω εκεί είναι ίσως γιατί όλοι όσοι ήταν μπλεγμένοι, εννοώ στο κομμάτι των ηθοποιών, η μία είναι η τύπισσα που παίζει στο Deadpool 2, ναι, την Domino, ναι, ο άλλος παίζει στο Sorry to Bother You, ο άλλος παίζει στο στο Windows, ναι, okay, και στο Spider-Man κάνει φωνή, okay, και ο Donald Glover έχει όλα τα project που είπαμε, που σημαίνει ότι η σειρά ήταν, είχε πάρα πολλά επεισόδια τα οποία ήταν πάνω σε έναν χαρακτήρα και δεν είχε μια, δεν είχε τρομερή συνοχή. Ναι, κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά ήταν στο ίδιο επίπεδο. Αυτά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχει γίνει μπαμ με όλους αυτούς τους τοπιούς. Προφανώς, αν όλοι δείξαν τόσο μεγάλα, τόσο καλά στοιχεία στο τέτοιο, είναι λογικό να τους συμπίσεις. Εντάξει, έχει κάνει μια μαγιά πολύ καλή. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε η τρίτη σεζόν πότε θα βγει και αν βγει. Είναι λίγο η σειρά αυτή, δεν περιμένεις ότι μπορεί να υπάρχει, ότι βγάζει χρήματα. Δεν μπορείς να το κατανοήσεις ότι ζούμε και το χαιρόμαστε. Άμα αύριο βγει το FX και πει το κλείνουμε, θα πω οκ, okay, και λογικό είναι. Ναι. Τέτοια φάση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λέμε το νούμερο 2. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος και κάνουμε διαλυματάκι, φίλε, για να δημιουργήσουμε suspense. Okay, λοιπόν. Νούμερο 2 ταινιών. Annihilation. Ναι, ρε φίλε. Όλοι αυτοί που λέγανε και αυτά και γίνεται καλύτερα που δεν πήγε και γιατί να πάει, δεν θα κάνεις πρακτικά εισιτήρια, δεν θα πάει. Δεν... Αυτό που τα έλεγε ήταν η παραγωγή. Εταιρεία, ναι, αυτό μιλάω. Δηλαδή. Δεν είχε άλλη ταινία φέτος. Είχε, ναι, αλλά ήταν στην αρχή της χρονιάς και αυτό μπαίνει στη μαύρη τρύπα, ας πούμε, της αλλαγής του 17 στο 18. Mm-hmm. Οπότε, Annihilation στο νούμερο 2, γιατί ήταν το sci-fi που περίμενες να δεις φέτος με μυαλό, με αρχίδια, με φαντασία, με τρόμο, με δράμα, με μεγάλες εικόνες που δυστυχώς δεν τις είδαμε, ρε παιδί μου, σινεμά. Τις είδαμε τηλεόραση, ωραία, τις είδαμε στο Netflix. Αν φαντάζομαι να το βλέπεις σινεμά, το πόσο πολύ θα σου άνοιγε το μάτι, ξέρω, όταν θα το βλέπεις αυτό στην IMAX. Εντάξει, όχι IMAX, δεν ξέρω. Αλλά ναι, γιατί όχι. Πρόωρη εξπερμάτωση είχα μόλις, τώρα με συγχωρείτε. Είχες, ναι. Λίγο ένα διάλειμμα για να κάνω ένα χαρτομάτι. Θυμάμαι το ήταν μαζί. Θα ήταν εξαιρετικό. Θα ήταν εξαιρετικό, ρε. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ κρίμα που έπεσε συσσαγωγικά και όχι στην τηλεόραση το να το δεις. Έπρεπε να το δεις στη σινεμά. Για πολλούς λόγους, δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τον τρόμο που είχε, ξέρω, τα στοιχεία του τρόμου και η χορωράς, αλλά είχε από πίσω πάρα πολλά πραγματάκια, είχε την Natalie Portman, είχε τα εφέ του, είχε τον σκηνοθέτη ο Garland, δεύτερη ταινία σε παρόμοιο υψηλό επίπεδο με την πρώτη, με το Ex Machina. Σίγουρα δεν ήταν η τέλεια ταινία. Κάποια μικρά πράγματα και τα συναντούσε. Δεν ξέρω, ίσως τα έλεγα, φίλε, ότι ήταν τέλεια ταινία. Ήταν πολύ δυνατή, ρε φίλε. Είχε, ας πούμε, ήταν τρομερή, νομίζω. Δες, σαν sci-fi, εξαιρετικό. Παίρνει ένα plot, στο εξελίσσει και σαν επιστημονική φαντασία, αλλά και σαν σχολιασμό πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Αυτό κάνει το sci-fi και σε ανησυχίες του πρωταγωνιστού, του ανθρώπου, παιδί μου. Ωραία.
horror θέλεις, βάλε μου μέσα στις 5 καλύτερες σκηνές τρόμου της χρονιάς. Είναι η σκηνή με την αρκούδα. Η σκηνή με την αρκούδα, θα το πεις. Nightmare Bear. Ναι, Nightmare. Ήταν γάμισε εδώ. Το βλέπαμε ξέρεις και γυρίσαμε ο άλλος παρακολούς. Παλά, κάτι γίνεται. Okay. I just shit myself. Εντάξει, ναι. Το Annihilation είναι νομίζω στη σωστή θέση και η πιο υποτιμημένη ταινία της χρονιάς. Ναι, είναι από τις πιο αδικημένες της χρονιάς, δηλαδή. Ναι, αδικημένη ακριβώς, όχι υποτιμημένη. Και υποτιμημένη, είναι πολύ αδικημένη. Αλλά δεν πιστεύω ότι όποιοι το βλέπαν σινεμά θα βγαίνανε από την αίθουσα και θα λέγανε εντάξει, μαλάκα, το έχεις ξαναδεί. Όχι, ρε φίλε, είχε πολύ μεγάλη φαντασία το τέτοιο. Μπορώ να φανταστώ διάφορους που είδαν Natalie Portman και είπαν: αχ, οκ, μπήκαν μέσα και βγήκαν στο τέλος και λένε: what? Τι ήταν αυτό? Όχι, μπορώ να φανταστώ διάφορους τέτοιους. Ναι. Το θέμα είναι γιατί δεν μπορούσαμε και εμείς να είμαστε μέσα σε αυτούς και να τους λέμε: σταμάτησε, ρε. Α, σου εξηγήσω λίγο, κάτσε κάτω. Να τα βάλουμε κάτω να τα δεις. Και να πούνε: α, μάλιστα, ευχαριστούμε, Κυπρός. Έτσι, ακριβώς. Εσύ. Νούμερο 2. Μία σειρά η οποία όπως θα, στην ουσία είναι στα ίδια επίπεδα με το Ατλάντα και με το νούμερο 1. Την όξη το νούμερο 2 μαζί με το Killing Eve είναι οι δύο καινούργιες σειρές τις οποίες προτείνω στους πάντες. Και είναι το Barry. Δεν το είδα όλο, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ γιατί να το βρω, ρε πούστη μου γάμο. Πάνε σε παρακαλώ φροντιστήριο, πάρε ένα προφήσενση και δες τη σειρά. Δηλαδή αξίζει τόσο πολύ να δεις το τέλος αυτής της πρώτης σεζόν. Bill Hader, ο οποίος γράφει και σκηνοθετεί επίσης, πρωταγωνιστεί επίσης, είναι ακριβώς αυτό το κωμικό με βαθιές δόσεις κατάθλιψης. Έχει ένα full τρελό plot όπου έχουμε έναν serial killer, επαγγελματία δολοφόνο, όχι serial killer, επαγγελματία δολοφόνο, ο οποίος πάει να εκτελέσει κάποιον στο Los Angeles, ο οποίος πηγαίνει σε acting class για να γίνει ηθοποιός. Οπότε για να τον παρακολουθήσει πηγαίνει και αυτός, αρέσκεται, τα παρατάει όλα και θέλει να γίνει ηθοποιός. Μόνο που δεν το έχει καθόλου. Ενώ ταυτόχρονα τον κυνηγάει η τσετσένικη μαφία, η οποία στη σειρά είναι ο κακός, ο βλάκας ξάδερφος της ρώσικης μαφίας. Και απέναντί τους έχουν την βολιβιανή μαφία, όπου κάνουν έτσι battle οι Τσετσένοι με τους Βολιβιανούς, οι οποίοι είναι ο μικρός αδερφός της, ας πούμε, του μεξικάνικου καρτέλ, αλλά όχι χαζός. Ναι. Okay. Και είσαι τώρα στο Λος Άντζελες, το βλέπεις αυτό να προσπαθεί να μάθει ηθοποιή λίγη και να παίξει Σέξπιρ, ας πούμε, αλλά δεν το έχει μία. Μια κομμενίτσα η οποία τον χρησιμοποιεί, δεν τον χρησιμοποιεί. Έναν θείο ο οποίος το χρησιμοποιεί και αυτός για να βγάλει φράγκα. Η τσετσένικη μαφία η οποία είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αλλά έχει μέσα έναν τυπά ο οποίος είναι πολύ γλυκούλης για κάποιο λόγο. Και γίνεται best friend στο τέλος. Δηλαδή είναι εξαιρετική σειρά. Ταυτόχρονα αυτό που την ανέβασε ακόμα περισσότερο είναι ότι ξέρει πότε να γυρνάει το διακόπτη και να γίνεται full σοβαρή. Και όταν λέμε ότι γίνεται full σοβαρή, σημαίνει ότι πηγαίνει στο Ατλάντα. Ωραία. Όταν λέει στο Ατλάντα, στη σειρά εννοώ, παίρνει τον σκηνοθέτη, τον Hiro Murai, ο οποίος είναι Ασιάτης, εκπληκτικός σκηνοθέτης. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει κάνει πολλά επεισόδια στο Ατλάντα και άλλα τόσα. Και επίσης σκηνοθέτησε το This America, το ναι, βιντεάκι. Και έχει σκηνοθετήσει 2-3 επεισόδια από το Μπάρε. Τα επεισόδια αυτά είναι εκεί που γυρνάει ο διακόπτης και τα πράγματα γίνονται σοβαρά, φίλε. Υπάρχουν θέσεις δολοφονίες ξαφνικές, θέλει σκηνές δράσεις. Τα έχει, φίλε, μέσα στον μπαρ. Τρελό. Και πώς τελειώνει? Τελειώνει με έναν τρόπο που εγώ εσωτερικά έκλαιγε, η καρδιά μου έμαρε, φίλε. Τέτοια φάση. Είμαι σε φάση
Έλα ρε, έλα ρε. Θέλω τόσο πολύ να τα καταφέρει. Γιατί είναι ένας απλός άνθρωπος που θέλει να ερωτευτεί και να ζήσει. Δολοφόνος. Και είναι δολοφόνος. Και όταν θα έρθει αυτή η δεύτερη σεζόν, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε full με στην κατάθλιψη, με ραγδαίες στιγμές γέλιου που έχει τον Μπάρε. Ωραία, ωραία, τέλεια. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι, τραγουδάκι. Συνεχίζουμε από τα remix του Ναργιλέ. Αυτό είναι το Ζένανα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Θα σε έλεγα τώρα ότι είναι μυστικιστικός βουδισμός, ας πούμε. Μην νομίζεις ότι τα ξέρω όλα. Γιατί το νόμιζες, το είδες στο μάτι σου. Έτσι, ναι. Το νόμιζες. Το remix το κάνει ο Κίλε Μίλ, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο γνωστός τριπχοπάς της χώρας. Παγκόσμια καριέρα, τρομερούς δίσκους, beatmaker και τα λοιπά και τα λοιπά. Τσεκάρετε το ρεμιξάκι του και τα λέμε σε 3 λεπτάκια.
Kill a Mill Zenana Remix από Stiko & Wag. Τσεκάρε στο YouTube και στο Bandcamp. Λοιπόν, φτάνουμε κοντά στο πριν τέλος το μας. Νούμερο 1 ταινιών και σειρών. Τώρα εδώ παίζει το εξής περίεργο. Πέρυσι δεν ήταν στο top 10. Φέτος δεν είναι στο top 10. Παρ' όλα αυτά είναι ταινιάρες. Αν ήταν στο περσινό ή στο φετινό top 10, θα ήταν στο νούμερο 1 το πιο πιθανό. Ή στο νούμερο 2. Εντάξει, για μένα στην τριάδα θα ήταν σίγουρα, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι σε κανένα από τα δύο. Τι γίνεται, ρε μάνακ? Γίνεται το ότι έχουμε πέσει κι εμείς θύματα της κακής διανομής, όπου επειδή είναι πάνω στην αλλαγή του χρόνου και ένα... οι Έλληνες περιμένουν λίγο να βγουν τα οσκαρικά για να μπουστάρουν κάποιες ταινιούλες, ναι, και μας βγαίνουν προς αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και δεν μπαίνουν μέσα στα top 10 και γίνεται ένα την άλλη. Είναι λίγο ένα την άλλη. Μιλάμε για το 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri και το Shape of Water. Και οι δύο ταινιάρες, αλλά δεν μπήκαν σε καμία λίστα, γιατί πολύ απλά ήταν στο τέλος του 18, ενώ είχαμε βγάλει ήδη τις, του 17, ενώ είχαμε βγάλει ήδη τις λίστες, είχαμε κάνει την εκπομπή. Δεν την είχαμε δει γιατί δεν είχε παιχτεί εδώ. Την είδαμε αρχές 18, αλλά έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Και έχουμε συζητήσει κάπου... πάρα πολλές φορές και για τις δύο, γιατί ήταν μέσα στα Oscars. Οπότε και τις αφήνουμε απ' έξω. Τις αφήνουμε απ' έξω. Τώρα πριν πεις για αυτά, να πω κι εγώ μερικά πραγματάκι, μερικές σειρούλες οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν στην δεκάδα αλλά δεν μπήκαν. Ωραία. Ναι. Και θα τις πω μπαμ μπαμ και, τις... και δεν θα σχολιάσουμε πολλά πολλά. Okay. Μπαμ μπαμ, για να μην ασχοληθώ εγώ άλλο για... με σειρά, είναι ότι αν είχα κάνει εγώ top 10 δεν θα είχα 10 σειρές να πω. Okay. Αλλά όσες και να είχα, θα βάζεις μέσα το τέρο. Στις δύο πρώτες θέσεις ή μάλλον στην πρώτη θέση εξίσου θα μπαίνανε το The Terror και το Better Call Saul. Ωραία. Έχω να πω και για τις δύο ότι είμαι ένοχος που δεν τις έχω δει. Το Terror θα είναι το βάλω στο ό,τι πρόγραμμα. Καλύτερο σε υπαρξιακό τρόμο υπάρχει. Πολύ μιλάμε, πολύ σάπιο με την έννοια του, και σε αυτό που σιγά σιγά μου χλιάζει, σαπίζει μέσα στο ρε παιδί μου και αρχίζει και βγαίνει, ξέρω εγώ, μετά το άσχημο το πράγμα εξωτερικά. Βασισμένο σε αληθινή αλλά τηλεοπτικά δοσμένο με πολλές αυθαιρεσίες και sci-fi στοιχεία. Και επίσης θα είναι ανθολογία, οπότε περιμένουμε τη δεύτερη σεζόν να δούμε και τι, ποια ιστορία ακριβώς, θα... τι φάση θα παιχτεί εκεί. Και το Better Call Saul είναι καλύτερο. Το διάβασα από κάποιον. Εντάξει, το κλέβω από κάποιον που διάβασα στο Facebook. Okay. Το καλύτερο βιβλίο που δεν έχει γραφτεί. Okay. Δηλαδή είναι τέσσερις σεζόν οι οποίες είναι, βλέπεις ένα χαρακτήρα. Το, είναι αυτό που, που λες ότι δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος από τα 15 μέχρι τα 45 μέχρι τα 50. Αλλάζεις. Μπορείς να είσαι μαλάκας, να γίνεις καλός, να ξαναγίνεις μαλάκας, να ξεκινάς vegan. Κανένας δεν ξεκινάει vegan, συγγνώμη. Μπορεί να ξεκινάς, ρε παιδί μου, κάπως και να καταλήγεις κάπου αλλού. Αυτό το βλέπεις στο Better Call Saul. Okay, full δραματικό, πολύ αργή ρυθμή. Όποιος έχει την Breaking Bad καταλαβαίνει, δεν υπάρχει αστερόσκονη. Okay. Το οποίο θα του, θα του κόψεις ένα μισό πόντο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι top. Άρα, οι δικές μου πολύ δυνατές σειρές οι οποίες δεν καταφέραν να μπουν στο νούμερο 10 είναι The End of the Fucking World. Ναι ρε φίλε, ναι, πολύ δυνατό. Altered Carbon. Okay, ναι. Okay. Το Happy, το οποίο υπάρχει στο Netflix, τσεκάρε το, το υπάρχει στο Netflix. Είναι full ό,τι να είναι. Είναι live action με έναν χαρακτήρα και άλλους μερικούς μετά εμφανίζονται, οι οποίοι είναι animation. Ναι. Ωραία, και φαντάσου έναν πρώην μπάτσο, ο οποίος
του οποίου η κόρη απαγάγεται, ωραία, και ο φανταστικός της φίλος, ο Χάπι, είναι αληθινός στην ουσία, φανταστικός φίλος, και πηγαίνει και βρίσκει τον μπαμπά και του λέει πάμε να βρούμε. Αλλά ο Χάπι έχει τη φωνή του Πάτον Όσβαλτ, ο οποίος είναι, μπορείς να φανταστείς τώρα, και είναι σπασαρχίδης, και ο άλλος είναι πρώην μπάτσος, καταλαβαίνεις τώρα τη φάση, ξέρω, κόκκις μαλακίες. Κατάλαβα, okay. Σουρεάλ φουλ, αλλά πολύ καλή πρώτη σεζόν, δεν το περίμενα μία. Επίσης έχουμε το Glow, το οποίο έκανε πάρα πολύ καλή δεύτερη σεζόν. Μάλλον 3-4-5 βρίσκω και εγώ. Και το Forever, το οποίο παίζει να μην το έχει δει κανένα σας. Το Love. Και το Love επίσης. Το Forever. Love. Netflix. Το Forever είναι στο Amazon και είναι ενός. Είναι του Alan Young, ο οποίος κάνει μαζί με τον Aziz Ansari το Master of None. Ναι. Και είναι μία σειρά η οποία μέσα σε 3 επεισόδια, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, έχει κάνει 3 σιαμαλανικά twists που δεν τα περιμένεις με την καμία. Με την καμία. Από εκεί και πέρα κάνει μια πρώτη σεζόν η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά αυτά τα 3 επεισόδια είναι σοκαριστικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πει, είσαι σε φάση τώρα πώς έκανε αυτή την επιλογή, ρε φίλε, σενάριο. Τι θα γίνει μετά, δεύτερο επεισόδιο. Τελειώνει το επεισόδιο, λες, what, τι θα γίνει μετά. Τελειώνει το επεισόδιο, λες, τι λες, ρε μάτα. Και κάπως έτσι πηγαίνει. Ωραία. Περιμένω πολύ να δω τη δεύτερη σεζόν και άντε να δούμε, ξέρω εγώ. Αυτά. Εννοείται ότι δεν ξέχασα να αναφέρω το Walking Dead, απλά είναι στο Pantheon. Είναι στο Pantheon. Μαζί με τους κορυφαίους. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε στα. Πάμε να τελειώνουμε. Ναι. Στο νούμερο 1 σου, στο top 10 σου για το 2018, η καλύτερη ταινία της χρονιάς για τον Κώστα, τον Κίτσιο, για τον Smokey Bros. Είναι. Το μεγαλύτερο σοκ που έχω πάθει βγαίνοντας από σινεμά. Hereditary. Ναι, ρε. Αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Hereditary. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω να το λέω σωστά, έτσι προφέρετε. Νομίζω. Whatever. Η διαδοχή. Ναι, η διαδοχή. Ό,τι πιο σοκαριστικό, δηλαδή όπως με ρωτάει, είναι καλό ρε μαλάκα. Δηλαδή αυτό, γιατί λένε ότι είναι ταινία τρόμου, λέει. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι. Να σου πω κάτι. Pause. Χτες μιλούσα με τον Στίκο, ναι, από αυτούς που ακούμε, ναι, τους σύνορα. Και μιλούσαμε για ταινίες και του είπα δες το Hereditary. Και το είδε χθες μάλλον και του λέω περιμένω να τα σχολιάσω. Δηλαδή, ναι. Και όταν μου είπε καλό, λέω α, okay. Εγώ πήγα να πνιγώ στην πραγματικότητα από το σοκ στα πρώτα 20 λεπτά. Δεν θέλω να πω σε κανέναν ότι ξέρεις τι, είναι ταινία τρόμου, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή είναι ταινιάρα. Άπαξ και μπεις μέσα για να δεις χοροριά, θα απογοητευτείς. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Άπαξ και σε πιάσει το δράμα, τελείωσες. Στο δεύτερο μισό τελείωσες. Έχεις ανεβεί στο κάθισμα, είσαι έτσι. Αλλά πρέπει να σε πιάσει το δράμα. Είναι μια βαριά δραματική ταινία με τύπους που άντρες και γυναίκες που πενθούν. Ο καθένας έχει το πένθος με διαφορετικό τρόπο, έχει οικογενειακά προβλήματα, σου δείχνει οικογενειακά προβλήματα, σου δείχνει χαρακτήρες, σου δείχνει. Και όταν σκάει ο τρόμος, εκεί τότε, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm, ναι, είναι... θα μπορούσα να πω ότι και για μένα είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Το σοκ... Όταν βγήκα στη φάση, ξέρεις, σπάνια το παθαίνω και το θυμάσαι, ρε παιδί μου, το θυμάμαι όταν βγαίνω από αίθουσα και αν είμαι μόνος μου, δεν θα κάτσω καν να σκεφτώ. Έχω κολλήσει, ρε παιδί μου, στο θα βγω σε κάποια ταινία. Τέλος πάντων, να το πάρουμε πιο σωστά. Θα βγω από μια ταινία, θα πω: OK, ωραίο, ήταν ωραίο, πέρασα ρε μαλάκα. Ξέρω εγώ, είχε ωραίες σκηνές δράσεις και αυτά. Ή τρόμαξα, ή έκανα, ή λυπήθηκα, ή στεναχωρέθηκα, ή γέλασα, έκλαψα. Είναι από τις ταινίες που βγαίνεις και έχεις 1-2 λεπτά κενού. Λες, πώς το αναλύω αυτό, ρε μαλάκα.
ξέρω εγώ. Δηλαδή, από πού να το πιάσω, ξέρω εγώ. Τι να πω, αν να πω, να πεις απλά γαμάτο, είναι πολύ λίγο. Είναι μια λέξη απλά. Να πεις. Πώς θα ξεκινήσεις να το αναλύσεις σαν ταινία, από τη φάση του horror, από τη φάση του δραματικού, το πώς θα συνδέει, το πώς το κάνει πρώτη δουλειά, νομίζω κιόλας. Πρώτη δουλειά, ναι. Ακόμα δεν την έχω δει δεύτερη φορά. Ερμηνείες. Ερμηνείες, ναι. Εκτός από το κλάμα. Εκτός από. Από το κλάμα του τέτοιου. Εκτός από το κλάμα του παλικαριού, ο οποίος ήταν λίγο φάουλ. Αλλά. Δεν το είχε μείνει. Δεν το έχω δει δεύτερη φορά και μου κάνει εντύπωση γιατί πάντα το έχω εκεί και λέω τώρα θα βάλω να το δω, αλλά πρέπει να είμαι σε τέτοια φάση. Ίσως τώρα που χιονίζει, που βρέχει, ξέρω εγώ. Να κάθεσαι και να λες. Θέλω να δω κάτι τόσο βαρύ, ρε πούστη μου, αλλά να γουστάρω να είναι και. Να το γουστάρω και πάρα πολύ στο τέλος, έτσι να ανησυχητικό, ρε παιδί μου. Να σε αφήσει ένα μεγάλο what the fuck. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει κάποιος να μου αλλάξει γνώμη στη φάση ότι. Όχι, ρε μαλάκα, δεν ήταν. Δεν θέλω να μου αλλάξει γνώμη, δεν πρόκειται, ας πούμε. Αλλά στη φάση ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιος που θα έρθει και να μου πει και να μου το αναλύσει και να μου πει. Όχι, εδώ ήταν λάθος, έπασχε εκεί ή ήταν λάθος. Διάβασα, ας πούμε, κάτι reviews τώρα τελευταία κάπου, γνωστή η φάση, που ή σχολιασμό best, ας πούμε, της χρονιάς και, όλοι και έλεγε αυτός μάλλον ότι εντάξει μωρέ, τώρα είμαι τριότητα και θέλει να πουλήσει αυτό και μάθαν όλοι. Ξέρεις, τώρα ότι πέρασε, είναι τρόμο, αλλά δεν είναι τρόμο. Πέρασαν οι μήνες. Ναι. Και ξέχασε πως του είχε πει το αυγό στον κόλλο να την έβλεπε. Και τώρα λέει, και τώρα το παίζει αφιψηλού. Δεν είχε στεί πάνω, το ξέρω πολύ καλά. Είχε στεί. Δεν έχω καταλάβει για ποιο μιλάς. Υποθέτω. Μου τη δίνει αυτό το. Εντάξει τώρα, γιατί δεν βγάζουν ταινίες τρόμου που να είναι ταινίες τρόμου. Γιατί εννοώ κάτι τέτοιο. Το Conjuring, α πούμε. Okay, είναι πολύ καλή ταινία τρόμου. Αλλά είναι μια ταινία τρόμου νεκρή από τα πάντα άλλα όπως τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία φτιαγμένη. Αλλά δεν έχει τίποτα μέσα της, ας πούμε. Βγαίνοντας δεν θυμάσαι ούτε μία σκηνή. Μία σκηνή θυμάσαι και αυτή μετά από χρόνια έχει ξεθυμάνει, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, έχει το χαβαλέτο. Η εδώ, σκηνή στο 20 λεπτό. Που δεν θα σποιλάρουν προφανώς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν για ποια μιλάμε με την ναι. Μπορεί να μπει στο Pantheon του χώρου. Μαζί με την Nightmare Bear. ναι, ναι. Μόνο που το χαιρετείτε είναι όλο έτσι. Είναι. Τρομερή η όλη φάση, εντάξει. Και δεν σηκώνει να πεις ότι θα κάτσεις να αναλύσεις. Θα πεις είχε τόσο αυτό, είχε τόσο εκείνο. Μπορείς να το λες για ώρες. Μπορείς να το βρεις σίγουρα για μένα σε κάποιες προβολές με τα μεσονύκτες, φεστιβαλικές, φοιτητικές, κάπου που θα κάνουν ένα αφιέρωμα σε τρόμο. Είναι στη δεκαετία, νομίζω θα είναι εκεί στο τόπο. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από τις τρεις φορές που έχουμε κάνει αυτό το αφιέρωμα, όπου η ταινία που είναι πρώτη δύσκολα την έχει δει ο πολλής κόσμος. Ναι. Και στον κινηματογράφο δεν πήγαν και παγκοσμίως δεν έκανε πολλά εισιτήρια και δεν βλέπω να παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει, γιατί της αξίζει. Ίσως η Τόνι Κολέτ στα σαν γυναικείος ρόλος. Σίγουρα ναι, πιστεύει, ναι, για μένα ναι, θα έχει υποψηφιότητα, αλλά μάλλον θα πρέπει να το πάρει κιόλας. Εδώ μυρίζουμε και σκηνοθεσίας υποψηφιότητα. Δεν ξέρω εκεί. Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα για άλλο επεισόδιο. Mm-hmm. Εσύ δικό σου. Στο νούμερο 1 έχω μία σειρά η οποία είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ό,τι πρέπει και τέλεια. Και όταν λέμε τέλεια εννοούμε ότι είναι 8 επεισόδια, είναι αυτοτελής, είναι mini series. Θες σκηνοθεσία, μουσική, ερμηνείες από άλλο πλανήτη, θέμα. Φαντασίες είναι. Όχι. Είναι, okay, συγγνώμη, είναι ερμηνείες από αυτό τον πλανήτη. Επίσης είναι mini series που σημαίνει ότι έπαιξε, τελείωσε. Δεν θα κάτσει να σου χτίσει κάτι άλλο, να ξανάρθει, να σε απογοητεύσει. Είναι αυτό. Είναι ένα γεύμα, το καλύτερο γεύμα της χρονιάς. Αυτό είναι. Το πήρες, το φάγεις, το απόλαυσες, είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Το νούμερο 1 είναι το Sharp Objects. Το οποίο δεν το είδες. Γάμο το ακόμα ρε. Ακόμα δεν το είδες. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Amy Adams.
η οποία κάνει ίσως το ρόλο της καριέρας της. Μιλάμε για δράμα και μυστήριο, αλλά στο κομμάτι του δράματος η Amy Adams παίζει μια γυναίκα η οποία έχει κάνει πάρα πολλές αυτοκτονίας, πώς το λένε, απόπειρες αυτοκτονίας. Χαρακώνεται, είναι αυτοκαταστροφική φουλ, είναι αλκοολικιά κτλ. Είναι 8 επεισόδια, δηλαδή μιλάμε για 8 ώρες. Η Amy Adams έχει βουτήξει μέχρι το λαιμό μες στα σκατά και κάνει καριέρας ερμηνεία. Ενώ τα τελευταία χρόνια παίζει, σε ό,τι ταινία παίζει ξεχωρίζει, σε ό,τι ταινία, για κάποιο λόγο έχει μπλέξει με την DC, νομίζω θα την κόψουν μαζί με τον Superman να τελειώνουμε. Από εκεί και πέρα θέλεις Nocturnal Animals, Arrival, και το τέτοιο φέτος το Sharp Objects, και είναι όλα σε φάση give her a fucking Oscar please, please. Τώρα σαν πλοκή, δύο λογάκια. Άρα η Amy Adams είναι δημοσιογράφος, είναι στη μεγάλη πόλη πλέον, δουλεύει εκεί πέρα, και ο εκδότης της λέει να επιστρέψει στο χωριό της, όπου γίνεται έχουν γίνει δύο δολοφονίες κοριτσιών, να πάει να καταγράψει τα καθέκαστα. Επιστρέφοντας όμως, μπλέκει πίσω σε όλα αυτά τα πράγματα που την έκαναν έτσι όπως είναι, δηλαδή την οικογένειά της και την κοινωνία, την κλειστή κοινωνία του Αμερικάνικου Νότου, και τα πράγματα παίρνουν την πορεία τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι spoiler. Ωραία. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή τη σειρά? Ότι είναι ένα δραματικό, ένα όχι αστυνομικό αλλά δράμα True Detective. Όλα τα χαρακτηριστικά του True Detective μπορείς να βρεις και να πεις αυτά κάνει το True Detective καλό ρε φίλε την πρώτη σεζόν. Να. Όλα τα παίρνεις και τα βάζεις στο Sharp Objects. Όλα, ένα-ένα. Τι θέλεις, τη φωτογραφία του Νότου, τους διαλόγους, όλο το feeling, τις ερμηνείες των ηθοποιών. Από τη μία έχεις τον Μακόνα και την άλλη έχεις την Amy Adams. Τα παίρνεις όλα, τα βάζεις και έχεις τη μόνη σειρά που μπορεί να πεις ότι αυτό είναι σαν το True Detective. Και γι' αυτό είναι στην πρώτη θέση των καλύτερων σειρών του 2018 για τους Monkey Bros. Τέλεια. Νομίζω τα πάμε όλα. Δεν ξεχάσαμε απολύτως τίποτα. Καλά, κάτι θα ξεχάσαμε. Κάτι θα ξεχάσαμε. Τα comments γι' αυτό υπάρχουν, τα mails γι' αυτό υπάρχουν. boss@monkeybros.gr για να στείλετε τη δικιά σας λίστα ίσως. Θα θέλαμε να δούμε τη δεκάδα σας από κάτω όταν... Εννοείται, και θα δείτε το ότι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση, ρε φίλε. Ναι, εκεί είναι, ας πούμε. Όπου βρεις ποστάρισμα του επεισοδίου, μπες και γράψε με ποιο διαφωνείς, ποιο θα βάζεις εσύ πρώτο. Εννοείται ότι δεν θα... τα έχουμε δει όλα. Okay. Προφανώς. Δηλαδή τα βλέπω λίστες των καλύτερων ταινιών της χρονιάς. Σίγουρα πάρα πολλές από αυτές δεν τις έχουμε δει. Ναι, ας πούμε, εγώ δεν έχω δει το Better Call Saul και το Terror. Είμαι ένοχος. Εντάξει, okay, είναι, είναι σειρές που είναι σεζόν αρκετές, ρε παιδί μου, τέτοιο ξέρω εγώ. Σίγουρα κάποιες σειρές που βγήκαν φέτος πρώτη φορά θα μπορούσαν, άμα τις είχες δει, να ήταν μέσα. Δεν το έχεις δει. Έτσι και στις δεν ταινίες. Είδα το The House That Jack Built του ούτε και εγώ, Trier, και το έχω, νομίζω ότι θα μου αρέσει. Και εγώ για όλους τους λόγους που δεν άρεσε στον κόσμο, νομίζω ότι θα μου αρέσει. Και εγώ θέλω να το δω και νομίζω ότι θα μου αρέσει. Δεν είδα το Suspiria και νομίζω ότι δεν θα μ' αρέσει. Ναι, φίλε, το... Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα μ' αρέσει. Αυτό εγώ πιστεύω ότι θα μ' αρέσει πολύ. Γενικά είναι αρκετά που δεν είδαμε. Εντάξει, δεν γίνεται να δεις όλα, δεν το έχουμε και επάγγελμα. Okay. Ακριβώς, το Windows. Ναι. Το πιστεύω πολύ. Δεν το είδαμε ούτε αυτό. Από σειρές τι άλλο δεν είχα δει. Είναι σίγουρα θα βρεις, είναι πάρα πολλές οι τέτοιες. Δηλαδή το Collateral. Δεν το Collateral. Το έχω δει το Collateral.
καλούτσικο. Μιλάμε για μια αγγλική σειρά αστυνομικού μυστηρίου, το οποίο είναι 4 επεισόδια. Είναι μικρό, δεν θυμάμαι. 5-6. 4 επεισόδια, μπορείς να το κατεβάσεις έτσι όπως είναι. Τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχουν κάτι που μας έχει ξεφύγει, θα το δεις κάποια στιγμή και θα πεις πω από αυτό πως το είχα χάσει τότε. Οκ, εσείς το μπορεί να έχετε δει κάτι που δεν έχουμε δει εμείς. Εδώ είμαστε, το λέτε από κάτω, το γράφετε. Καλή χρονιά. Τσεκάρουμε κι εμείς, καλή χρονιά να έχουμε. Και επεισόδια κάθε εβδομάδα στο monkeybros.gr. Σας ευχαριστούμε, τα λέμε, bye. Bye.
monkeybros.gr. Yeah.